Άιντε καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα ξαδέλφια. Μύρισε Παρασκευούλα. Βίλα, και όταν λέμε βίλα. Μύρισε Παρασκευούλα, απολαύστε την εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί από το βράδυ ψιλοβρώμα είμαστε. Απλά είμαστε όντως ψηλό βρώμα, όχι χοντρό βρώμα, όπως κάποιες και κάποιοι θέλουν να μας πείσουν. Απολαύστε τη σημερινή ημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, τη Μακεδονία μας, με λιακάδα, με αυτά τέτοια Παπαδόπουλα. Εντάξει, καλή κίνηση, η κλασική κίνηση, μύρισε Παρασκευούλα. Το σημαντικό είναι αυτό. Το σημαντικό είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι η Τρόικα και σήμερα έχει Σωτήρη Δασκαλάκη για ένα ακόμη πρωινό μαζί μας, ο οποίος μας συγκίνησε με αυτό που μας είπε για την κορούλα του. Απίστευτο, τρυφερό, πανέμορφο, ενδεικτικό του επίπεδου του πνευματικού των σημερινών παιδιών, αλλά κυρίως και το τι μπορεί να πει ένα παιδί όταν παίρνει την σωστή τροφή από το στενό του περιβάλλον, το οικογενειακό. Έτσι λέω τώρα εγώ. Μπορεί να πει κάποιος άλλος, βλακεία είπες. Okay, εγώ έτσι λέω. Αναστασία Δασκαλάκη, σε καλημερίζω. Και εγώ, σε καλημερίζουμε και εγώ. Και εγώ. Και ο Παπαδόπουλος, έτσι. Ο οποίος Παπαδόπουλος ποτέ δεν το έλεγε αυτό τότε. Ποτέ που είπε η Αναστασία. Το πολύ πολύ να έλεγε, φέρε καμιά πέτρα να πετάξω σε κανένα Γιάννου. Λοιπόν, να πούμε ότι στέλνω. Σωτήρες το χαλάκι μας. Α, sorry. Εντάξει, ναι. Να, εγώ στέλνω την καλημέρα μου κάνοντας με το μαλλί μου ανεμόμυλο. Έτσι, σαν γνήσιος headbanker και rocker. Σπαθάνεν, παίξε καλά τον Μπάοκ αύριο, μεθαύριο. Παίξε καλά τον Μπάοκ. Σπαθάνεν, Νορβηγέ. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα να στήσουμε την εκπομπή μας με τους διαγωνισμούς και με τους τρεις βασικούς άξονες. Θα σας δώσουμε τροφή, ο Χρύσανθος και ο Παναγιώτης θα σχολιάσουν μετά. Θεωρώ ότι χαλάλι το ότι κοιμήθηκα, ας πούμε, 3 παρά 20 θες, γιατί προσπαθούμε αυτές τις μέρες στην κυριολεξία από την Μίγα να βγάλουμε ξύγκι. Η εσεμιέρα σας περιμένει, FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Έχουμε 4 διαγωνισμούς σήμερα, λέγαμε για 3, αλλά μας προέκυψε και 4ος μέσω του Λίμπερου και της συνεργασίας με το δημοφιλέστατο κατάστημα παιχνιδιών Phantom στο κέντρο της πόλης, και ποιος δεν το γνωρίζει, έτσι, στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουμε πάει και με τον Σωτήρη, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, τώρα τα μπερδεύω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τους διαγωνισμούς μας. Λοιπόν, δίνουμε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Phantom για αποκριάτικες στολές. Έτσι, Αριστοτέλους 16 και Mega Outlet. Πηγαίνεις όπου θέλεις. Αριστοτέλους 16, Mega Outlet, πηγαίνεις όπου θέλεις. Δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Δηλαδή, ό,τι πάρεις, πες ότι παίρνεις κάτι που κάνει 35 ευρώ. 15 θα πληρώσεις. Μπράβο. Αν κάνει 21... Θα πληρώσεις 2. 21... Αν κάνει 18 όμως, πολύ σωστά λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, αυτό δεν θα το έλεγε ο Παπαδόπουλος, δεν σου δίνουν πίσω 2 ευρώ. Έτσι, το παιχνίδι έτσι παίζεται. Στο διαγωνισμό θα γράψεις Phantom, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά σύμβολα. Πάμε παρακάτω. Οι άλλοι 3 διαγωνισμοί μας έχουν να κάνουν με την αυριανή μέρα, με το Σάββατο. Για αύριο Σάββατο, να μην το λέμε συνέχεια, σε κάθε ένα χωριστά, για αύριο Σάββατο. 2 διπλές. Παραστασάρα. Την περιμέναμε, αναμενόμενη ήρθε ο Αρίστος, έτσι, σε σκηνοδοσία του Γιώργου Παπαγεωργίου. Γράφεται ένα μικρό κομμάτι ιστορίας στην παράσταση αυτή. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου σκηνοθετεί την μητέρα του, την Φιλαρέτη Κομνηνού, Μιχάλης Οικονόμου, Γιώργος Χριστοδούλου, Θέατρο Αθήνεων, Βασιλής Σόλγας. 35. Είσαι κατόνι, ρε φίλε. Είσαι 100. Κλέβεις τον κόσμο, αλλά σε παραδέχομαι, ξέρεις που είναι τα νούμερα. Ξέρεις πώς θα πας, που θα κινηθείς να βγεις 37, ώστε να πεις αμάν κάναμε να πάμε πίσω. Ξανά μανά. Έτσι. 2 διπλές παραστάσεις για την παράσταση. Προσκλήσεις για την παράσταση των 6 και 4. Το τονίζουμε. Των 6 και 4. Αύριο Σάββατο, 6 και 4. Αυτό διευκρίνησε το συνέχεια, Μάρι. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Δεν μπορεί να πάει ο Σάββατο, σου λέει ο άλλο. Βέβαια, μπορεί να δουλεύει ο άλλο μέχρι τι 6. Μπορεί να δουλεύει μέχρι τι 6 μέχρι τι 5 ώρε. Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Είναι η παράσταση που έχει να κάνει, βασίζεται στο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη, το φανταστικό βιβλίο Ο Γύρο του Θανάτου, και έχει να κάνει με την ιστορία του φερόμενου ω δράκου του Σέιξου, του φτωχόπεδου του Αριστίδη Παγκρατίδη, που πλήρωσε πολύ πολύ ακριβά το τίμημα του να είναι φτωχό. Μαζί με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, ο Μιχάλης Οικονόμου, λατρεμένος, αγαπημένος, ηθοποιάρα ο Μιχάλης Οικονόμου και ο πολύ 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 καλός Γιώργος Χριστοδούλου. Δίνουμε 2 μονές προσκλήσεις για ένα τεράστιο live, λαϊβάρα. Μάρτιν Τέρνερ,
ουσιαστικά Γουίσμπονας, η ψυχή, το μυαλό, η καρδιά, το πνεύμα, η φωνή και τον μπάσο των θρυλικών Γουίσμπονας γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυση του εμβληματικού αυτού συγκροτήματος με λαϊβάρα στο κλαμπ 8ball στα Ολιβάδικα. Έτσι εδώ στη γειτονιά μας, στα Ολιβάδικα. Support, Nick at the Backbone, live το οποίο δεν χάνεται. Έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, ο Μάρτιν Τέρνερ για τρίτη φορά στην πόλη μας. Όσοι ήταν και τις δύο πρώτες ξέρουν πολύ πολύ καλά τι θα ακούσουν και τι θα δούνε από τον παικταρά Μάρτιν Τέρνερ. Δύο μονές προσκλήσεις. Και δύο ακόμη μονές, λέμε ακόμη γιατί και χθες δίναμε, Παύλος Παυλίδης και B-Movies στο Principal Club Theater. Συνεπώς, πληθωρογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Phantom ή θέατρο ή Turner ή Παυλίδης. Δεν γράφεις live γιατί θα μπερδευτούμε. Ή αν θες γράφεις για τα δύο live και για τα δύο live. Αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα κινηθούμε σήμερα. Αναγκαστικά οι άξονες οι βασικοί είναι τρεις. Είναι ένας, δύο, τρεις. Κάποιοι θα λέγανε δύο, αλλά εμείς επειδή πατάμε παντού, θα σε κάνει ο Ασλαμάς, θα επιχειρήσει για μία ακόμη χρονιά να σε κάνει τζάμπα μάγκα, αφού ο Παπαδόπουλος. Α, και τα Όσκαρ. Δεν δίνει στοιχήματα. Α, τέλος αυτό. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο τα κρατάει για τον εαυτό του. Έτσι, μπράβο. Έτσι έχουν σχολιάσει κάποιοι. Έτσι, αλήθεια τώρα λες. Έτσι έχουν σχολιάσει κάποιοι. Παλιά λέει έδινε. Τσατ πάτε, σφινάκια. Όχι τίποτα. Κάποια στιγμή. Τα κρατάει για τον εαυτό του. Στο μέλλον. Ο Ασλαμάς σήμερα θα προσπαθήσει να σε κάνει τζάμπα μάγκα, δίνοντάς σου προγνωστικά τρία απλά πραγματάκια για Όσκαρ και στοίχημα. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Τι προτείνω εγώ, Γιώργος Λάνθιμος. Παίξτον τουλάχιστον 5 Όσκαρ. Είναι υποψήφιος για 10. Υπάρχει στοίχημα τώρα θα μπω εγώ τουλάχιστον 2, τουλάχιστον 4 ή 7. Παίξε τουλάχιστον 5. Να πάρει 5. Δεν μας νοιάζει πια. Πρόσεξε, μην μπερδεύεσαι. Σε παρασύρουν κάποιοι, σε βάζουν στο λούκι, παίξτον ταινία. Παίξτον καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, μοντάζ. Εγώ λέω παίξε το στοίχημα τουλάχιστον 5 να πάρει ο Γιώργος ο Λάνθιμος. Πάμε παρακάτω. Καλύτερη ταινία. Σε πρίζουν πολύ ότι η φαβορή είναι το The Favorite του Γιώργου του Λάνθιμου ή ότι θα κονταροχτυπηθεί με το Ρώμα του Αλφόνσο Κουαρών. Ο Ασλαμάς λέει καλύτερη ταινία το Ρώμα. Δεν το παίρνει με τίποτα ο Λάνθιμος. Ως καλύτερη ταινία. Καλύτερη ταινία παίξε το Ρώμα του Αλφόνσο Κουαρών. Όσο άσχετο και να είσαι, Ρώμα, να θυμάσαι. Ρώμα, όχι Λάτσιο. Ρώμα. Καλύτερη ταινία. Και σε βγάζω. Είναι στο Μεξικό. Ορίστε, στο Μεξικό, ναι. Μεξικό, ναι. Και πρώτο γυναικείο ρόλο, ξεκάθαρα, μην μπερδεύεσαι. Σου λένε διάφορα κονταροχτυπήματα αυτά τέτοια. Ναι, αλλά ίσως Ολίβια Κόλμαν. Η πρωταγωνίστρια του The Favorite του Γιώργου Λάνθιμου. Έτσι. Πρώτο γυναικείο ρόλο, Ολίβια Κόλμαν. Κάντα αυτά αν θες ένα συνδυασμό και δες τι βγαίνει, ανάλογα με το τι βάλεις βέβαια, έτσι. Άλλο να βάλεις 5 ευρώ, άλλο να βάλεις 30, άλλο να βάλεις 75. Οκ. Okay. Κάνε ένα συνδυασμό αυτών, τα λέω ξανά. Πρώτον, Λάνθιμος, τουλάχιστον 5 Όσκαρ, δεν μας νοιάζει πια. Δεν μας νοιάζει πια. Δύο, καλύτερη ταινία, Ρώμα, του Αλφόνσο Κουαρών. Και τρίτον, πρώτος γυναικείος ρόλος, Ολίβια Κόλμαν, η βασίλισσα Άννα του 18ου αιώνα, διασυρός Γιώργου Λάνθιμου. Αυτά και καλή τύχη. Τα Όσκαρ είναι την Κυριακή, έτσι. Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα. Γι' αυτό το λέμε τώρα, Δεν είναι την άλλη εβδομάδα, τώρα είναι, έτσι. Ζωντανά τον Κοσμοτέ, Γιώργος Ατσίδης θα είναι για τον Κοσμοτέ εκεί, στο κόκκινο χαλί. Και πάμε τώρα στους άλλους δύο βασικούς και κεντρικούς άξονες, αφού σας δώσω λίγη τροφή. Το είδαμε πολύ προσοχή το παιχνίδι ΕΨΕ στο Ολυμπίνσκι του κεντρικού Κιέβου της Ουκρανίας της Ανατολικής Ευρώπης. Είχαμε Δυνάμο Κιέβου 1927, ΟΣΠ 1925, 1-0, ημίχρονο 1-0. Το βασικό θέμα είναι αυτό. Ολυμπιακός, τύχη και Ευρώπη. Πότε την είχε για να την έχει και ΕΨΕ? Ποτέ. Και φύγαμε, έτσι. Αν θες να σχολιάζεις είπατε στο μάτς, πότε είχε τύχει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη για να την έχει και ΕΨΕ? Ένα παιχνίδι που έπρεπε να λήξει τουλάχιστον στη χειρότερη περίπτωση 0-1, στη χειρότερη και να πάρει την πρόκριση, έληξε 1-0. Για να πω 0-2, θα πω στη χειρότερη περίπτωση 0-1. Έληξε
1-0 με ένα γκολ στο 32ο λεπτό. Πάμε τώρα στους δύο βασικούς άξονες της σημερινής εκπομπής, οι οποίοι είναι ακρεφνώς ποδοσφαιρικοί. Ο ένας όχι ακρεφνώς. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 1926, Άρης 1914. Ακούω προψέ τον Γιώργο τον Ζαγόρα το μεσημέρι στην εκπομπή στο πέναλτι και βγαίνει κάποια στιγμή ο Γιώργος, ο παδός του Άρεος από το κέντρο. Είναι μάλλον η φορά που μίλησε πιο λίγες από όλες. Πρέπει να μίλησε 1,5 άντε 2 λεπτά. 1,5 με 2 λεπτά, κάπου εκεί. Είπε όμως ο Γιώργος, λέει, δεν με νοιάζει η Ευρώπη, δεν με καίει, δεν με τρελαίνει, ούτε θα λιποθυμήσω, δεν λέω ότι δεν θέλω, λέει, να βγούμε. Εδώ τώρα είναι το ζουμί και είναι ο ένας από τους δύο τίτλους της σημερινής εκπομπής. Η σημερινή εκπομπή έχει δύο τίτλους. Ο ένας είναι ο εξής. Αν τους νικήσουμε στην Τούμπα, θα πατήσω και μια κόρνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 λεξούλες. Αν τους νικήσουμε στην Τούμπα, θα πατήσω και μια κόρνα. Έτρωγα εκείνη την ώρα, αν θυμάμαι καλά, φασολάκια φρέσκα από το πιπερόν. Ένα δάκρυ έσταξε μέσα στα φασολάκια μου και τα έκανε λίγο πιο αλμυρά από ό,τι ήταν. Και πάμε τώρα στον άλλο άξονα. Για όλα αυτά, ο Παναγιώτης θα τοποθετεί κανονικά μετά, έτσι. Δεν τίθεται θέμα. Κλείσει Σωτήρη τη μουσική. Το άλλο το έχεις έτοιμο. Ρε το Μάριο. Μπράβο. Για τέτοια ζηφίλ. Αν τα πάρεις αυτά, τέλος. Αντίο. Είναι τι να κάνουμε, κομπή, ρε φίλε. Αντίο. Αντίο. Λοιπόν, την Κυριακή. Την Κυριακή. Μεθαύριο. Την Κυριακή αυτή. Ναι, ναι. Κλείστε τους μια για πάντα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό λέω εγώ. Όσοι νικήστε τους, κλείστε τους μια για πάντα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν είναι μόνο επιθυμία εκατομμυρίων ποδοσφαιρόφιλων στον πλανήτη. Είναι εντολή της βασίλισσας. Πρέπει να την σεβαστείτε. Επιβάλλεται να υπακούσετε. Ξεκάθαρα. Την Κυριακή δεν τους νικάτε απλά. Κλείνει το ποδοσφαιρικό τους τμήμα. Αφήστε τους μόνο με τα τμήματα curling και κονταρομασίας. Δύο θα τους μείνουνε. Curling και κονταρομασίας. Παίξτε, παίξτε για τις χαμένες γενιές του 70 και του 80 που δεν πήραν τίποτα από αυτά τα 2-3 που άξιζαν. Nothing. Και όχι μόνο για τις γενιές της United, αλλά και των άλλων τεράστιων και ιστορικών συλλόγων που δεν πήραν τίποτα επί δύο δεκαετίες για να τα παίρνουνε. Αυτή. Ο Μπάμπης Δουλγεράκης με το μουστάκι. Αχαμένε. Ο Δουλγεράκης με το μουστάκι. Και μια τζουτζού. Βλέπε Σούνες και ζητώ συγγνώμη από τον Μπάμπη Δουλγεράκη γιατί ήταν παικτούρα ο Μπάμπης. Ναι. Έτσι. Και κάποιοι Γέλμπι Μέλμπι, ναι, με σουτιέν νούμερο 3. Ναι, με βυζιά και συγκαμμένα μπούτια. Που ο Γιάννης ο Δαμανάκης, σαν κι αυτούς, ήθελε 5. Με τον Κόπελ ήθελε. Δεν πήρε ο Στίβ Κόπελ για να παίρνει ο Μέλμπι και ο Δουλγεράκης με μουστάκι. Έπρεπε να γίνει επανελειτική με την Brighton για να πάρεις κανένα τίτλο. Παίξτε με αυτούς. Με τον Μπέιλι. Έσυ, παιδε. Είναι εντολή της βασίλισσας. Την Κυριακή τους κλείνεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί από του χρόνου... Με τι κουράγιο να ξανακατεβούνε αυτοί. Κάθε χρόνο πλέον. Με τι κουράγιο μετά και το περσινό και το προπέρσινο, αν το χάσουν και φέτος. Έρχεται ο Νταλγκλής. Κλείνει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έρχονται οι απόγονοι. Την Κυριακή 4 και 5 με αναμένες λαμπάδες. Οι Κινέζοι. Θα είμαστε παντού στην πόλη. Σας είδα προψέ. Σας είδα προψέ. Άιντε βρε. Ταλέπορε, κοινέ, τι θα βγάλεις το κινητό σου, βγάλεις φωτογραφίες. Γεμάτο το Anfield. Λάγαμε, δεχόμαστε την προσφυγιά, την φτωχή προσφυγιά. Όχι, όχι τους δικούς σας. Προσφυγιά είναι αυτή. Τους νεόπλουτους εκεί πέρα. Εγώ είδα μια χαρά σκιατάκια με Μπουφάν Κολούμπια. Τελικά με ποιον παίζουμε, την κανονική Manchester United. Γιατί άλλη είναι η κανονική, τότε με τον Μέρντοχ και αυτά. MUTV, εκατομμύρια. Με Φούτεργαν.
χασκογελούς τον τέτοιο. Με φούτερ γκάν. Έπαιρνε τα αθλήματα. Πριν 9 χρόνια ο Παπαδόπουλος από εδώ σου είχε πει θα κάνεις 10 χρόνια πάρει πρωτάθλημα. Και το είχε πει. Το είχε πει. Γελούσα το. Το είχε πει αυτό. 8ος νομίζω χρόνο είναι αυτό. Το είχε πει. Αλλά 2 έχω μπροστά μου. Το είχε πει. Το είχε πει αυτό. 8ος είναι. 8ος. Έτσι. 8ος αλήθεια ή 7ος. 7ος. 7ος είναι. Πάει ο 7ος. 6 ακόμα. Πάμε. Δηλαδή 3 χρονάκια. Τι έγινε. Το θέμα είναι ένα. Ποιο είναι. Την Κυριακή. Με τη Βασίλισσα. Του κλείνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι, τρέμουμε. Έτσι. Θα είμαστε σε διάφορα σημεία της πόλης με αναμπένες λαμπάδες την Κυριακή. Αν γίνει κανένα σεισμός και πέσει από την τροποθήκη που οι τίτλοι, ένα με τη γη θα γίνει. Κακομίρι. Καλημερίζω πρόσεχε, τον Πέτρο. Earthquake. Καλημερίζω τον Πέτρο. Μας ακούει, δεν μας ακούει. Γεια σου, Πέτρο. Που ξέρω τι ετοιμάζει από εψέ το βράδυ. Να προσέχει αυτός, έτσι. Έτσι. 12 Απόστολοι, καθένα στον καημό του. Σάββατο 23 Δευτέρου, αύριο δηλαδή. 5 η ώρα στο Ντόμπλινερ, εδώ στα Ολιβάδικα. Τεράστιο μάτς, Λίντζ εναντίον Μπόλτον. Να μην ξεχνάμε ότι η Μπόλτον είναι τελευταία το κρίσιμο παιχνίδι. Στο Μπόλτον ήταν εκείνο, με το οποίο η Λίντζ υποβιβάστηκε. Η αδιάφορη Μπόλτον την νίκησε. Αν και ήταν πίσω στο σκορ. Αυτά μόνο στην Αγγλία. 20 χρόνια ούτε δεύτερος έβγαινε, Κακομοίρη, ήθελες και τίτλο. Χαμένα. Φωνάξει κανένα οπαδός Τότεναμ. Άντε το καταλαβαίνω κανένα πρωτάθλημα. Άντε το καταλαβαίνω. Δύο φορές βγήκα δεύτερο. Καλά που είχε Νότιχαμ, ρε φίλε, καλή ομάδα και πήρε κανένα πρωτάθλημα. Για να συνεγωνιστεί τη μεγάλη Λίβερπουλ. Για να αυξηθούν οι τίτλοι των αγγλικών συλλόγων. Για να αυξηθούν οι τίτλοι. Καλά που ήταν και η Νότιχαμ. Γιατί αν περιμέναμε από σένα ένα κυπελούγκο και αυτό στραβό στο Ρότερνταμ. Και δύο τρίτο. Με τη χειρότερη Μπαρσελόνα όλων των εποχών. Με τον Καράσκο και με αυτού παίζανε. Χαμένα, Κακομοίρη. Η Ιμπάρ μεγαλύτερο. Μεγαλύτερη αντίσταση θα είχε. Άιντε τώρα, έσκετε τη Βασίλισσα. Λοιπόν, κατουλημένη, δεν ξέρετε τι γίνεται, Αλτσχάιμερ. Έχουμε νομίζω 1,5-2 λεπτά άνετα για να πάρουμε μία γεύση από την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο στάδιο της Τούμπας την Κυριακή ώρα 7.30. Ήμουν μπροστά, εψέ, το έμαθα το σκηνικό. Γνωστός δικηγόρος της πόλης ζήτησε από ποδοσφαιριστή. Είπα εδώ ψέματα. Μου το μετέφεραν, αλλά από άτομο που είναι φίλος του και πολύ δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, για να μην πει ψέματα. Γνωστός δικηγόρος της πόλης ζήτησε από ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και γκολ και ξύλο. Γνωστός δικηγόρος, το τονίζω δικηγόρος. Όχι κανένας 18χρονος από την Τούμπα, ξέρω, από την Νεάπολη, από την Πολύχνη. Γιατί αυτός δεν μπορεί να πετύσει. Που το αίμα του. Αλλά προνόμια έχει δικηγόρος, δεν κατάλαβα. Πρέπει να σου πω. Έχει σημασία, Παναγιώτη. Δικηγόρος. Δικηγόρος, ναι. 40 και, ναι. Ζήτησε από ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ναι, την Κυριακή και γκολ και ξύλο. Η ατμόσφαιρα την Κυριακή στο στάδιο της Τούμπας νομίζω ότι θα είναι κάπως έτσι. Καλημέρες στους καλύτερους, λέει ο Αντώνης, The Master of Horace Δημητριάδης. Άρα Αντώνα ρε. Δηλαδή καλημερίζουμε και εμείς τον κορυφαίο των οπτικών. Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδης. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον 728. Καλημέρα στους Τροϊκανούς. Θέατρο, μπαίνει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μόνο ΠΑΟΚ, Τσαλτίδη πονάς και φταίνε ο Τσίπρας και ο Ιβάν. Νομίζω ότι το μήνυμά σου περιέχει τόνους σοφίας. Για θέατρο μπαίνεις. Λέμε τους διαγωνισμούς και πάμε σε break. Δύο διπλές αρίστος. Αύριο Σάββατο 6 και 4 παραστασάρα. Με Φιλαρέτη Κομνηνού στον πρωταγωνιστικό ρόλο Γιώργος και Μιχάλης Οικονόμου και Γιώργος Στοδούλου. Δύο μονές για Μάρτιν Τέρνερ τον Wish Bonas στο 8-Ball πάντα Σάββατο και δύο μονές Παύλος Παυλής B-Movies στο Principal Club Theater. Και δωρεπταγή 20 ευρώ από τα Phantom. Έτσι. Πηγαίνεις είτε πλατεία Αριστοτέλους. Αριστοτέλους 16 και στο Mega Outlet. Έτσι. Για κούτρα από τις αποκριάτικες στολές. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή Τέρνερ ή Παυλίδης ή Phantom ή και τα τέσσερα μαζί. Αποστολή στο 54-5-26. Άιντε ρε παλουκάρια, εδώ είμαστε τώρα. Πρώτο φαβορί δίνει το Ρώμα την ταινία. 1,40 το έχει. Ναι, εντάξει. Πρώτο φαβορί. Ναι. Τρίτο είναι το τέτοιο. Ο, το The Favorite. Ναι. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεύτερο το πράσινο βιβλίο, ναι. Το είδες αυτό. Εγώ το είδα, ναι, το είδα, ναι. Βέβαια. Ναι. Ναι. Το είδα, ταινιάρα. Εγώ σας το δίνω σαν συνδυασμό αυτά τα τρία, έτσι. Ναι, ναι. Δεν λέω να. Αν θες να παίξεις μόνο το Ρώμα. 12,5 δίνει να πέσει το βραδό. Είναι για να βάλεις 500 ευρώ, 600. 12,5 δίνει να πέσει το γαλματάκι και να σπάσει. Ναι. Εντάξει, ωραία. Θα τα πούμε άλλη μια φορά εντάχει. Εδώ και δύο χρόνια σερί πληρώνω κόσμο. Μπράβο. Και ένας μόνο πήρε να μου πει ευχαριστώ. Ναι. Ένας προς τιμή του. Πρόπερση, κάτι τέτοιο. Ένας πρόπερση που λέει ασλαμά, δεν έχω δει στη ζωή μου σινεμά. Δεν έχω ιδέα, εγώ μόνο μπάλα λέει είμαι. Έβαλα, μου είπε ο άνθρωπος, 15 ευρώ, 17, τι μου είπε. Αυτά που είπες
και πήρα, λέει, 350. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας μόνο πήρε. Μόνο ένας. Για ευχαριστώ. Ψωμάκι. Λοιπόν, εδώ είναι και ο Τσάλτ, έτσι, εδώ είναι ο Χρύσανθος. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Είναι η Τρόικα ενωμένη δυνατή σε μια ηλιόλουστη Παρασκευή εδώ στη Σαλόνικα, εν αναμονή της κακοκαιρίας που ξεκινάει από το βράδυ. Καλό σημάδι αυτό. Ο καιρός στέλνει καλό σημάδι στα παιδιά του Σάβα Παντελίδη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σωστά το έθεσες. Δύο διπλές προσκλησούλες. Παραστασάρα Αρίστος. Αύριο στις 6 και 4, Σάββατο 6 και 4, με Φιλαρέτη Κομνηνού, την σκηνοθετεί ο γιος της, ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Μιχάλης Οικονόμου μαζί, λατρεμένος, και Γιώργος Χριστοδούλου, στο Θέατρο Αθήνων, η ιστορία του Αριστίδη Παγκρατίδη, που πραγματικά κατασφάχτηκε, την πλήρωσε για κάποιον άλλον ως δράκος του Σεϊσού. Δύο μονές για τη Λαϊβάρα του Μάρτιν Τέρνερ στο 8-Ball. 50 χρόνια Κουτσμπονάς και δύο μονές Παύλος Παυλίδης και B Movie στο Principal. FM και ονόματα επώνυμο, δίπλα Phantom για την επιταγή. Ή θέατρο, ή Παυλίδης, ή Μάρτιν Τέρνερ, ή και όλα μαζί. Αποστολή στο 54526. Εντάχει στοιχηματικά για τα Όσκαρ, κάνε ένα συνδυασμό να πάρει τουλάχιστον 5 ο Γιώργος Λάνθιμος από τα 10 που διεκδικεί. Δεν μας νοιάζει πια. 5 εγώ λέω θα τα πάρει σίγουρα. Καλύτερη ταινία, στάνταρ το Ρώμα του Αλφόνσο Κουαρών. Και πρώτος γυναικείος ρόλος, Ολίβια Κόλμαν ως Βασίλισσα Άννα στην ταινία The Favorite του Γιώργου Λάνθιμου. Δηλαδή παίζεις πρώτο γυναικείο του Λάνθιμου, Ρώμα, καλύτερη ταινία, και ο Λάνθιμος θα πάρει τουλάχιστον 5 Όσκαρ. Αυτά. Κάντε ένα συνδυασμό και βγες τι ποσοστό βγαίνει. Λοιπόν, είπαμε, μας διέλυσε πραγματικά ο Αριανός ο Γιώργος από το κέντρο. Εμένα πραγματικά με διέλυσε που δεν είμαι Αριανός. Με τη φράση που είπε προψέ το μεσημέρι στο Γιώργο Ζαγόρα. Γιώργο, ούτε με καίει η Ευρώπη, ούτε νταλκά θα τραβήξω. Χαίρομαι που βγαίνουμε, λέει, δεν τίθεται θέμα. Ναι, αλλά δεν τραβάω νταλκά. Αν τους νικήσουμε στην Τούμπα, θα πατήσω και μία κόρνα. Έτρωγα φασολάκια φρέσκα, το λέω τώρα και ανατεχιάζω, Χρύσανθε, και έτρεξε, βούρκωσα. Ένα δάκρυ έτρεξε μέσα στα φασολάκια και τα έκανε πιο αλμυρά από ό,τι ήταν. Έτσι. Γιώργο, πραγματικά το ξέρω ότι ακούς, η φράση σου. Πραγματικά είναι για να την κάνει τατουάζ. Αν τους νικήσουμε στην Τούμπα, θα πατήσω και μια κόρνα. Με ατμόσφαιρα τέτοια είπαμε στην Τούμπα, Σωτήρη Δασκαλάκη. Κάπως έτσι θα είναι η ατμόσφαιρα στην Τούμπα την Κυριακή. Τώρα που ήρθε και ο Χρήστος, το ξαναλέω, 40χρονος και δικηγόρος, γνωστός της πόλης, οπαδός του ΠΑΟΚ, ζήτησε από ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ την Κυριακή και γκολ και ξύλο. Όχι άλλος. Αυτό που έλεγε αυτός. Ότι θα πέσει ο Άρης στον μπάσκετ, που είναι. Έχει να εμφανιστεί περίπου 10 μέρες. Άλλος δικηγόρος. Ο Γκάλης. Ο Γκάλης. Ίδιος ο Γκάλης. Πες του μία η ώρα να βάλει να ακούσει τον Ηλία Παπαθεοδόρου στο Λίμπερο. Ναι, αν ακούς. Τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μία η ώρα βάλει να ακούσει. Επίσης να βγει και ο Άρης Σίσε να ακούσει τον προπονητή αυτό, γιατί δεν βγαίνει η κοτάρα αυτή. Ο Άρης είσαι ο παδό. Τρεις φορές τον έκοψε στον αέρα τον άνθρωπο. Κοτάρα, τρεις τελευταίες φορές που βγήκε τον έχει σκόψει. Διασύρει ο Παπαθεοδόρου. Του έχει φερθεί λίγο άσχημα όμως. Τον έχει διασύρει. Πώς να βγει. Του έχει φερθεί λίγο άσχημα. Πώς να βγει ο άνθρωπος. Του φέρομαι όπως πρέπει να του φερθώ. Και είπαμε επίσης ότι. Θέλει ο 164. Και είπα, θα το διαβάσουμε τώρα. Και είπαμε επίσης ότι την Κυριακή πολύ απλά είναι επιθυμία εκατομμυρίων φίλων του ποδοσφαίρου. Κλείστε τους το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να μην έχουν ποδοσφαιρικό τμήμα. Να τους μείνει μόνο το τμήμα κέρλινγκ. Και κονταρομαχίας. Είναι εντολή της Βασίλισσας. Μα αυτήν έχεις δει. Υπακούστε. Καραβέρια. Υπακούστε στην εντολή της Βασίλισσας. Την Κυριακή τους κλείνεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τρέμουμε. Τέλος. Δεν είναι τρεις πόντι. Δεν είναι ένα στερημένο πρωτάθλημα. Κλείνει το ποδοσφαιρικό τους τμήμα. Και κάτι σύνδεσμοι εδώ γύρω. Που έχουν κουβαληθεί. Όχι, έχουν κουβαληθεί. Αυτοί οι σύνδεσμοι, φίλε, κάνουν και καμιά 15-20 ταξίδια το χρόνο. Κατάλαβες. Γιατί μεγάλη του αγαπητή Λίβερπουλ, κατάλαβες. Εσύ βλέπε τον Τη Μαρία, σου λέει φακόβ με στο Old Trafford, κακομοίρη. Δεν το είδες αυτό. Σου διέφυγε αυτό. Αυτό το μπλουζάκι που φορά σήμερα. Ανεβάζει φωτογραφία. Τι να το ανεβάσω. Ανέβασε τώρα φωτογραφία. Πάλι την έχουμε βάλει πέρσι αυτή την κάλτσα. Αυτή, όχι. Πέρσι. Τώρα την πήρε αυτή. Αυτή την κάλτσα. Έτον τζαρτίδι. Το μπλουζάκι αυτό. Βάλε έτσι. Ο Τζον Λένον είναι αυτός. Οι Beatles είναι και τους κάνουν έτσι. Βάλε ανέβασε. Όχι, δεν τους κάνω. Ανέβασε τώρα φωτογραφία. Όχι. Αυτό το μπλουζάκι φοράς. Ναι. Το είδες πριν το βάλεις. Οι Beatles. Το είδα, ναι. Γιατί. Γιατί, τι θες να πεις. Το 1930 το πήρες. Γιατί. Όχι. Πότε. Πριν τελευταία μέρα Αυγούστου ή 1η Σεπτέμβρη γιατί του 18. Γιατί το λες αυτό, Χρυσάνθε. Να καταλάβει ο κόσμος. Το πήρα μεγάλο, το πήρα μεγάλο. Όχι, το πήρες μεγάλο. Τι. Γιατί. Το χρώμα του είναι περίεργο, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ανοιχτό τη άμμου είναι. Όχι, εντάξει.
Ανοιχτό τη άμμου. Δεν μ' αρέσουν να είναι τόσο μακριά τα μαγαζιά. Σάμο, τέτοια μπλουζάκια. Ανοιχτό τη άμμου. Το χιούμορ του είναι, έχει βελτιωθεί απίστευτα. Πουλάνε στη Σάμο τέτοια μπλουζάκια. Καλημερίζουμε τη Σάμο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και στη Σάμο. Τι θέλεις να ρωτήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πήγε η γιαγιά μου να πλέξει με τις φίλες της και γύρισε με ανεβασμένη πίεση. Μα πού πάει και πλέκει. Εννοείται Γιώργος Σταλός. Κωνσταντίνε, καλημέρα για το θέατρο Μπένις. Καλημέρα, αδέλφια, λέει. Μάριε. Αστείε, Μάριε, χθες βγήκε στο Ζαγόρα το μεσημέρι. Όχι. Όχι. Το βράδυ. Είσαι σίγουρος ότι βγήκε το μεσημέρι. Το βράδυ 2 και 22. Εγώ νομίζω βγήκε το μεσημέρι. Ή άλλον άκουσα για τα καμινίκια, τον Μεγάλο Αλέξανδρο που έκανε δύο διπλά. Α, συγγνώμη, με ζήτησε. Τα παιδιά και ζητούσαν αυτόγραφα. Συγγνώμη. Ε? Και εκεί ο Πάο ξεκινηγάει και το μεσημέρι. Βγήκα... Ούτε ήσυχα για ένα λεπτό. Θα γεμιστά, ε? Για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό βγήκα. Ναι, γιατί κάτι έγινε. Κάτι όχι, είπε ότι βγήκε για 11. Το τι είπε εσύ. Κάτι με ήθελε για ένα λεπτό. Σε ήθελε. Για ένα λεπτό. Ναι, και είπα ότι ναι. Θα σε ρωτήσω για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Δεν είπα για αυτό μόνο. Γι' αυτό είπα. Για άλλο είπα. Αυτό εσύ άκουσε τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Όχι, τα 12 δευτερόλεπτα. Βγήκε για ένα λεπτό. Τα τελευταία 12 και λες, δεν μπορώ τώρα, δεν έκανα κατάλαβα. Είπε δεν άκουσα. Τι είσαι αστυνομία. Όχι, εσύ, απλά το ρωτάω. Όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει θα βγει. Δεν κατάλαβα. Επειδή βγαίνει και λέει αλήθεια. Και το βράδυ. Δεν περνάει η προπαγάνδα σου. Όπω για τη Βασίλισσα τώρα. Βατ Σπένσερ τον πλέον αυτοκινήτων. Το βράδυ 2 και 22 βγήκε ο παδό του Χάρη, ο κύριο Χάρη, ο παδό του Άρη. Ο κύριος Χάρης, 80 και ετών. Μπράβο. Απίστευτες ποδοσφαιρικές γνώσεις. Μπράβο τον κύριο Χάρη. Μίλησε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Μέγα Αλέξανδρο. Μίλησε για Πιερικό, για ΠΑΟΚ και Άρη. Και τι τραβούσε ο Άρης δεκαετίες του 50 και αρχές του 60. Έτσι, έτσι. Συγκλονιστικός κύριος Χάρης. Αποστόμωσε τον κύριο Κώστα που του είπε ότι βγαίνεις και μιλάς για πράγματα που εσύ όταν γίνανε ήσουν 2 ετών και μας τα περνάς λέει ως παλιός. Ποιος, για τον κύριο μπράβο, Κώστα. Μπράβο κύριε Χάρη, για τον κύριο Κώστα. Α, Κυρκό, είδες τον καθηγητή, τον καθηγητή, τον ισοπαίδωσε αυτόν τον καθηγητή. Τι ανάγκη είναι καθηγητής ρε Χρυσάτε τώρα, έλα τώρα, άστε, άστε. Αυτά. Που δεν άκουσες. Που δεν άκουσες, το λες τώρα από το μυαλό σου τώρα. Είναι δεδομένο ότι ό,τι και να λέει ο καθηγητής είναι προϊόν προπαγάνδας. Άλλωστε νομίζω ότι εκεί που είναι καθηγητής προπαγάνδας. Προπαγάνδα είναι αυτό που... Α, χθες με συνάντησε ένας Αργιανός στον δρόμο, τώρα χωρίς πλάκα. Ο Πέτρος, που τον ξέρει φατσικά από Ρωμάτς. Άρρωστος, μιλάμε για αρρώστια έτσι. Κάτσε. Αλλά είναι πολύ low profile. Αλλά ακολουθεί η Ρωμάτς, τι να σου λέω τώρα. Είχα πάρα πολύ καιρό να το δω. Είπε διάφορα για σένα και για σένα. Ο Πέτρος. Άμα είπε ο Πέτρος, Πέτρος διάφορα για μένα, ρε φίλε, εντάξει. Βρήκες λέει τον Τζαλτίδη εκεί πέρα. Ναι. Αυτό είναι παράσημο, ρε φίλε. Ναι. Βρήκες λέει τον Τζαλτίδη, λέει και βρίσκεις και κάνεις. Όσο για τον άλλο το δικό σου λέει. Βρήκες τον Τζαλτίδη. Ο οποίος σε θεωρεί light. Θεωρεί είναι light, εγώ, ρε φίλε. Έτσι είπε ο Πέτρος. Ο οποίος αν βγούμε να μιλήσουμε. Θεωρώ δεν έχει ακούσει μία εκπομπή. Φίλε, είναι όλη την μέρα με ακουστικά. Ήτανε. Και τώρα δεν ξέρω τι. Υπάρχουν αυτοί που ακούνε. Τον είδαμε το γιο του έξω. Λέω, αυτοί... Όχι, Άρης και δεν είμαι καλά. Υπάρχουν αυτοί που ακούνε. Όχι, όχι, ρε. Έρχονται πολύ να μα κάνει πολύ παραπάνω. Υπάρχουν αυτοί που ακούνε. Σε πιστεύω, δεν σε αφήνω. Υπάρχουν αυτοί που ακούνε και αυτοί που ακούνε. Υπάρχουν αυτοί που ακούνε και αυτοί που φοράνε. Σωτήρι, το είδε. Υπάρχουν αυτοί που ακούνε και αυτοί που. Όπως υπάρχουν αυτοί που κάνουν όπως λες προπαγάνδα, όπως ο κύριος. Κάνε λίγο έτσι εδώ πέρα. Κάνε λίγο εδώ έτσι. Όπως ο καθηγητής Μπιστήριος. Ο Μελέτα τι έφαγε. Δεν κάνει προπαγάνδα και είναι η προπαγάνδα που κάνεις εσύ. Που αναφέρεις τον Κούδα, τον Κωστίκο και τους άλλους και αναφέρεις τον Ζήνδρο, τον Ζελίδη, τον Σεμπερτζίδη, κάπου που έχουν φύγει από τον Άγιο και πήγαν στον Ολυμπιακό. Γιατί υπήρχαν καμιά τριανταριά τέτοια έτσι. Αλλά του Πάκου είναι διαφορετική. Λοιπόν, Παναγιώτη, επειδή υπάρχει μήνυμα και για Χρύσανθο. Ο Άρης να έχει πουλήσει πακέτο προπονητή και παίκτη ενώ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έλα να μας το και τους έβαλα 6 γκολ μετά. Και? Και τους έβαλα 6 γκολ μετά. Εσύ νομίζω σχολύπτησε, δεν νομίζω πετάξει. Α, θα πετάξει το σωτήρι. Και τους έβαλα 6 γκολ μετά. Τον θεωρώ αναπόσπαστο μέλος της ευλογημένη. Γιατί φεύγει τότε. Ευλογημένη. Ευλογημένη και 5 άμα είναι τότε. Άμα είναι αναπόσπαστο. Ευλογημένη. Αναπόσπαστο δεν φεύγει. Η ενδεκάδα των Σερών του 6-1, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που δαγκώθηκαν όταν έβαλε πάω γκολ στο 2. Σου λέει, μη σπάς το ρεκόρ των Σερών. Έμεινε ο Τσιπλάκης, μείναν αυτοί. Αυτοί μείναν. Ο Μπορμπόκης αυτοί. Σου λέει, έξι εμείς τους βάλαμε. Μην τους βάλουν και αυτοί. Ξεχαστήκαμε μετά. Κατάλαβες. Έξι τους έβαλα. Ωραία. Έξι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα γιατί το δεύτερο αφορά τον Χρύσανθο. Ο Ρωμανίστα πρώτα από Δυτική Αττική λέει, Μάριε, μας είπες τι βλέπεις. Αλλά πες και ποιες ταινίες θα ήθελες να πάρουν Όσκα σε σημαντικές κατηγορίες. Όχι, δεν θέλουμε. Το Ρώμα θέλω, ξεκάθαρα. Λάνθιμος δεύτερος. Ρωμά λέει. Έτσι. Ρώμα είναι. Ρωμά. Όχι Ρώμα. Γιατί Ρωμά. Είναι περιοχή του Μεξικό. Καμία δεν είναι Ρώμα. Είναι Ρώμα. Είναι η περιοχή του Μεξικό που μπαίνει καμία, Ρωμά. Καμία σχέση. Θα ήθελα. Ασπρόμαυρη, ναι. Πρώτο γυναικείο. Ναι, πρώτο γυναικείο. Ασπρόμαυρη ταινία μας τη Ζαδού. Άρα πρέπει να είναι φίλο. Πρώτο γυναικείο. Ανέφερε το πήγε με τη δύο μάρου πριν τρεις μήνες. Πρώτο γυναικείο. Στην Ολίβια Κόλμαν ναι. Θα ήθελα. Ναι. Έτσι. Γιατί? Πρώτο αντρικό. Ναι. Θα ήθελα μάλλον
στον Ράμι Μάλεκ που παίζει το Φρέντι Μέρκιουρι. Και πρώτο διαιτητικό στο Σπαθάνεν, τον Νορβηγό που θα διαιτητεύσει την Κυριακή. Να παίξει καλά. Εκείνο που με πονάει είναι, θα ήθελα και πάλι να πάρει το δεύτερο αντρικό ο Σαμ Ρόκουελ που παίζει τον Τζορτζ Μπού στο Βάι αντιπρόεδρο. Μακάρι αλλά λίγο δύσκολο. Το πήρε πέρσι για το Τρεις Πινακίδες. Πάμε τώρα στο 164. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει: καλημέρα. Πού νομίζετε είχε μεγαλύτερο άγχος ο μεγαλομέτωχος του Άρη, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή στο ΠΑΟΚ Άρης? Χρήσανθε, 20 εξάδες στον 5ο όροφο θέλουμε και 20 στον 7ο. Πρώτα στον 5ο όροφο δεν μπορείς να πας εσύ. Ο Παναγιώτης με βοήθησε λιγάκι, εννοεί 164, νερό. Νερά. 164 νερά. Δεν μπορείς να πας στον 5ο όροφο. Ούτε καν στο ισόγειο δεν σε βάζουν μέσα να μπεις. Πρώτο και βασικό. Γιατί στον 5ο όροφο μπαίνω εγώ. Λοιπόν, με την ταυτότητά μου θα πάω εγώ από στον 5ο όροφο. Εσύ, δύσκολα. Α, είναι καθαρά δημοσιογραφικά εκεί. Όχι, και η VIP. Και η VIP. Άρα εγώ και όχι εσύ. Λοιπόν. Περίμενε, θα πας εσύ εκεί, σε αυτό την Κυριακή. Στον 5ο όροφο. Πώς ανέβεις μέχρι εκεί? Τι, μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ δέχεται τους πάντες, φίλε. Με το Σταύρο θα πάω. Δίπλα-δίπλα, με Σταύρο Κόλκα. Θα με ανεβάσει πάνω. Κυριάκος, Γιώργος Σαββίδης, θα με υποδεχθούν όλοι. Γιατί. Δεν θες καμιά δωρεά επιταγή από το Μεγκάλου εδώ πέρα από το τέτοιο? Να κάνεις το φαντομάκι θα πέρα. Θα δω. Καμιά υποκράτικη. Μία με τρεις. Μήπως θες να πεις έτσι στην DNA, μία με τρεις. Θα κάνω live chat. Όλος ο λαός του ΠΑΟΚ θα έρθει να μιλήσει μαζί μου. Α, πες το αυτό. Μία με τρεις. Σήμερα. Live chat. Σήμερα. Μία με τρεις στο μεσημέρι. Σήμερα στο Sports DNA. Απολαύστε σε live chat Χρήσανθο Τσαλτίδη με. Α, τους πούμε πόση αλήθεια αντέχουν. Με όλο, με όλο τον κόσμο. Με όλο τον κόσμο. Όχι, θα είναι κάποιο που θα είναι, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, μόνο εγώ. Εσύ, μόνο. Αυτό λέω. Λοιπόν, για να απαντήσω στον φίλο των 164, θα του πω και το εξής. Ας υποθέσουμε ότι έχεις και εσύ 8 ή 9 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα έβαζες στον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, αλλά τα έβαζες σε μια άλλη ομάδα. Και έπαιζε όχι αυτή η ομάδα ή άλλη με έναν αντίπαλο, αλλά με τον ΠΑΟΚ. Και έχεις βάλει εσύ. 8 εκατομμύρια ευρώ που βέβαια για να τα δεις τα 8 εκατομμύρια ευρώ που ηρωνεύεσαι για τα νερά του Καρυπίδη, για να δεις τα 8 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να περάσεις και να ζήσεις 134 ζωές. Τώρα τον πάτησες. Και παίζει λοιπόν, εσύ που έχεις βάλει 8 εκατομμύρια ευρώ στον Πανετολικό, αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ σου. Ποιον θα υποστηρίζεις εσύ, τον ΠΑΟΚ σου ή τον Πανετολικό που έχεις βάλει τα 8 εκατομμύρια ευρώ? Τι λέει. Καλό. Καλό, να προσέξει. Δεν το προσέχω. Λένε για τον Καρυπίδη που είναι Ολυμπιακό. Ναι, Ολυμπιακό ήταν ο Καρυπίδη. Είναι. Και το είπε. Όχι, ήταν είναι. Πρόσθε τα ρήματα τέτοια που χρησιμοποιεί. Ήταν Ολυμπιακό. Το απάντησε και ο ίδιο. Ναι, τι είπε. Ότι εγώ δεν ήμουν Αριανό. Ναι. Έγινα όμω Άρη και έχω βάλει τα λεφτά μου στον Άρη. Εσύ το πιστεύει αυτό? Τώρα με το χέρι στην καρδιά. Ότι άλλαξε ομάδα. Είσαι τρελός, δε φίλε. 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια βασίλειο. Δεν σου λέω αν θέλει να πάει καλά. Αν ο Άρης δεν πάει καλά και καταστραφεί, καταστρέφεται ο ίδιος. Δεν σου λέω να καταστρέφει σε ο Άρης. Σε φεύγει πλέον από το επίπεδο της ομάδας. Δεν σου λέω αν θέλει να πάει καλά η ομάδα ή όχι. Φυσικά είναι Άρης. Είναι ντυμένος από πάνω μέχρι κάτω. Άρης δεν είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή παίζει Άρης Ολυμπιακός. Ποιος θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός, εσύ πιστεύεις? Και να χάνει τα λεφτά του, δες το καθαρά. Καθαρά εμπορικά, ρε φίλε. Παίζει ρόλο σε αυτό το επίπεδο τι ομάδα είσαι? Να σου πω το άλλο. Είναι λοιπόν ο Βρίζας, ναι, από μικρός Ολυμπιακός. Πού είναι Ολυμπιακός? Και έρχεται στον ΠΑΟΚ. Ναι. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Τι θα κάνει, με ποιο θα είναι? Με τον Ολυμπιακό? Επειδή είναι στον ΠΑΟΚ, ναι. Σα θέλει να πάει καλά η ομάδα, ναι. Το δέχομαι. Ο Καρυπίδης που βάζει τα δικά του. Δεν σου είπα αν θέλει το κακό του Άρε, φίλε. Αλλά δεν θέλει να σου δει. Τι θέλει του Ολυμπιακού? Άρα, να σε ρωτήσω κάτι. Σου δίνει πάει ΠΑΟΚ 18.000 το μήνα. Ναι. Έλα σου την επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ εγώ. Άλλο είναι αυτό που λες. Άλλο πράγμα είναι αυτό τον που λέω. Τον Χιτσαλτίδη, ρε φίλε. Ρε, είναι άλλο πράγμα. Πρόσεξε. Τον αν είμαι 18 χρονών. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Είμαι 18 χρονών, πες. Ναι. Και μου τα δίνει. Ναι. Πριν χαρακτηριστώ. Πριν γίνω οτιδήποτε. Πριν γίνω Τσαλτίδης που ξέρεις τώρα εδώ, ναι, πέρα. Εγώ είμαι τίμιος. Άλλος θα έλεγε, όχι, ρε, ναι, εγώ θα πάω στον ΠΑΟΚ. Μπράβο, σωστό, σωστό. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή. Έχω τρέλα. Έχω, ναι, τρέλα. Με Άρη ΠΑΟΚ. Έχω τρέλα. Ναι. Ο Σωτήρης στην ομάδα του. Εσύ την ομάδα σου. Ο Μάριος την ομάδα του. Έχω τρέλα. Στα 41 μου. Είχα και παλαιότερα. Αλλά έχω κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε ΠΑΟΚ, φίλε. Περίμενε. Όταν λοιπόν τότε. Σου λέει ο Ηρακλής. Όχι ο Ηρακλής, ο Αετό Κίδρα, ρε φίλε. Θα σου πω. Έχει τον Χι Σαββίδη. Με την άνεση που έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Θα γίνει Αετό Κίδρα, αυτό μου λε. Με την άνεση που έχω. Άμα πα στην ομάδα. Ναι. Φυσικά θα γίνει. Άρα. Όπω έγινα Μετρόπολη όσο ήμουν 13 χρόνια στο Μετρόπολη. Όπω έγινα Άρη FM όσο ήμουν στο Άρη FM. Άρα να θε να πηγαίνει καλά, ρε φίλε, ο Άρη Κίδρα που είσαι εκεί, σαν υπάλληλο τη Κίδρα. Είμαι υπάλληλο, όπω λε. Πάβει να είσαι αριανός. Όσο μάλλον ιδιοκτήτη, περίμενε. Ναι. Και παίζω, ναι, παίζω για αυτή τη φανέλα. Ναι. Και δεν θα είμαι.
Πάβει, δεν είσαι Αργιανός, α πούμε. Άμα παίξει ο αντίπαλο με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ ρε φίλε, ήμουν 13 χρόνια στο Μετρόπολη. Το αγάπησα το Μετρόπολη. Όταν τώρα είμαι απέναντι. Είσαι μπορώ να είμαι Μετρόπολη. Είσαι ένα χρόνο στον Αετό Σκύδρα. Και σε δίνω αλλού. Όχι, φεύγει, σταματά το ποδόσφαιρο. Τι θέλει όταν τελειώσει το ποδόσφαιρο. Είσαι Αετό Σκύδρα. Άλλο είναι το ένα χρόνο που λες και άλλο να έχει βάλει 9 εκατομμύρια για 5 χρόνια μεγάλο μέτοχος. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Τα λεφτά του βάζει, ρε. Ρε, πας καλά. Είναι λίγο συμβάσιμο. Πας καλά. Εσύ λες ότι η αγάπη του για την ομάδα είναι πάνω από τα 8 εκατομμύρια που έχει βάλει. Όχι, ρε. Και το μέλλον του και τη ζωή του που θα έχει φυλακή. Τι λες τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει και η ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει καλά, ομάδα. Καλά, αυτό έχει δίκιο, εντάξει. Θα έχει την αγάπη, μια συμπάθεια τα λοιπά, θα έχει, ναι, εντάξει. Προφανώς και έχει συμπάθεια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν Ολυμπιακός ναι. Μικρός. Και ήταν και παντελονάτος και το είπε, σαν δεις με κάτι κότες που από πάντα ήταν ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν ήταν ποτέ άλλη ομάδα. Δεν το είπαμε κανένα. Επαναστάτες της φακής. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Ποιος το είπε. Βγήκε ο Καρπίτης και είπε είμαι Ολυμπιακός. Το είπε, ναι, το έχει πει. Το έχει πει, βέβαια. Ποιος δεν το έχει πει. Το έχει πει, ρε παιδιά. Ο Ζαγοράκης. Δεν είπε την ΑΕΚ. Φολάκ ήταν. Και μετά έγινε ΠΑΟΚ. Δεν το ρωτήσατε. Και φυσιολογεί. Καλά, εντάξει. Εντάξει, οκ. Μην τα κάνετε. Δεν το ρωτήσατε, φίλε. Σε μια συνέντευξη ρωτήστε το. Νέο μήνυμα του 164 και στο κάνω πακέτο επειδή έλειπες με το 728, επειδή ήσουν εδώ πέρα έξω. Τέταρτος όροφος είναι τα VIP. Και πίστεψέ με, είμαι εκεί. Καμιά ανακοίνωση για την δωρεά του παλέ από τον Τζίπρα θα μας πεις. Ενώ νωρίτερα ο 728 έστειλε. Περίμενε να του πάω. Ναι, όχι, έγινε πακέτο. Να το απαντήσω. Τσαλτίδι πονάς και φταίνε ο Τσίπρας και ο Ιβάν. Που μπαίνει για θέατρο. Έχουμε και χορηγίες. Στα VIP προσφανώς θα είσαι με πρόσκληση κούτρα. Το πιθανότερο αυτό είναι. Λοιπόν, μπράβο. Από εκεί και έπειτα θα σου πω το εξής. Δωρεά του παλέ. Πρώτον, κάτσε να γίνει. Η δωρεά του παλαιού, όπως λες. Και δεύτερον, δωρεά να πληρώνω τα 400 χιλιάρικα λειτουργικά έξοδα και όχι να μου τα πληρώνει το κράτος όπως γινόταν στο κρατικό της Πηλέας. Με τη ΔΕΗ, τα νερά, ό,τι σου πληρώνω. Το ρεύμα, ηλεκτρισμό. Μπράβο, Ζενίθ, όλα και τα λοιπά. Τότε θα είναι δωρεά. Αν μου χτίσουν γήπεδο, μου το πληρώνουν και τα λειτουργικά του έξοδα μετά, τότε θα είναι δωρεά. Αλλά ακριβώς αυτό είσαι ο ορισμός, φίλε, της προπαγάνδας. Άσε ρε χαμένε τώρα. Αν μπορώ να τελειώσω λίγο. Μπορώ να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω. Ξέρεις γιατί είσαι ο ορισμός της προπαγάνδας. Κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί σου χαρίζουν χρέη. Δεν χαρίζουν σου χτίζουν γήπεδο. Έκανα... Σου πληρώνουν τα έξοδα. Τίμια συμφωνία με το κράτος. Πετάς λοιπόν ένα ψέμα ότι το ίδιο γίνεται και με τον Άρη. Και, σαν κορόιδα και εκεί πέρα πάνω επενδύεις. Και λες. Δωρεά του παλέ από τον Τσίπρα. Πρώτον, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει γίνει μια συνάντηση που θέλει ο Άρης να το πάρει να το αξιοποιήσει. Μια συνάντηση που είναι προεκλογική και δεν μασάω τίποτα από τα προεκλογικά αυτά, ειδικά από αυτή την κυβέρνηση που είσαι τάτσι μητσικότσι. Ο Ηρακλής δεν ήταν το καφετζόγλιο. Πήρε άλλο πράγμα ο Ηρακλής. Τι πήρε. Ρώτα τον. Σου πήρε, πήρε από την Οτοπούλου τι πήρε. Τι πήρε από την Οτοπούλου. Στο βόλεϊ στη φανέλα αυτό. Για τον Ηρακλή μίλησε ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, ο κύριος Παπαδόπουλος, και είπε έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Βασιλιάδη για κρατική χορηγία. Να το δω. Πρόσεξε. Να το δω. Αυτό λοιπόν. Άκου λίγο, αυτό λοιπόν είναι η προπαγάνδα του ΠΑΟΞΗ. Ο ΠΑΟΞΗ το παίρνει. Mm. Το βάζει στην τσέπη. Ναι. Ο άλλος, ο Αριανός και ο Ηρακλίδας πάνε και αυτοί και λένε: καλά, ρε, γιατί πήρα αυτός, να πάρω κι εγώ. Ναι. Και σε εσάς θα δώσουμε. Βγαίνει μια φωτογραφία. Την παίρνει μετά τη φωτογραφία ο ΠΑΟΞΗ και λέει: η δωρεά του Τσίπρα στον Άρη. Ο Άρης έχει πάρει το τρίτο το μακρύτερο από τον Τσίπρα. Αν πάρει όμως κάτι. Αυτό έχει πάρει. Αν πάρει όμως κάτι. Άμα πάρω κάτι λοιπόν είναι το 1/10 από αυτό που παίρνει. Γιατί είναι 1/10. Γιατί να σου πω. Αν πάρει το παλέ είναι λες για το Άρτο 44. Αν πάρει το παλέ είναι το 1/10. Πάρω. Ξαναλέω λοιπόν Παπαδόπουλο. Μην μου λες τότε. Γιατί εσύ μιλάς τώρα. Δεν κάνει πανός. Δεν κάνει τότε. Άκου λίγο. Αν πάρω το παλέ. Χρήση και νομή. Παπαδόπουλε. Δεν μιλάς με καραπεδάκι. Δεν μιλάς με τα παιδάκια. Άλλο χρήση και νομή. Όπως πήρες εσύ το κρατικό. Χρήση και νομή. Να κάνει συναυλία ο Ρουβάς και να παίρνει τα έσοδα ο ερασιτέχνης Άρης. Μόνο τότε. Μόνο και για 15 χρόνια να μου πληρώνει το ρεύμα. Εγώ που λες είμαι μολυσμένος. Μόνο τότε θα πεις ότι πήρα τα εγώ βρώμικος και μολυσμένος τα έκανα. Εσύ που λες ότι είμαι περήφανος και το ένα και το άλλο, αφού δέχεις να το κάνεις, κόψε και αυτή την προπαγάνδα. Γιατί τόσο καιρό προπαγάνδα κάνεις με αυτό. Αφού πάρω 15 χρόνια ό,τι πήρες, ναι. Την κόψω. Τι πήρα.
Και πηγή σιρήνη, παιδιά. Στο κρατικό γήπεδο και σου πληρώνουν και το ρεύμα. Α. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Χορηγούς θα πούμε, πληρώνει άνθρωποι. Χορηγούς, ναι, πληρώνει. Πες το Μαργαριτόπουλο γιατί η ασφάλεια θα σου χρεστεί και την Τουμπάρα την Κυριακή. Δώσε Μαργαριτόπουλο. Ναι. Που έχει και καινούριο κατάστημα στην Τούμπα. Mm. Μπορείτε να πάτε όλοι εσείς να κάνετε μια ασφάλεια ζωής. Γιατί από την Κυριακή που θα βλέπεις Λάρσο να μπαίνει από τα δεξιά, Ματέο από τα αριστερά, Τόνσο από. Μυρίζει Οκτώβριο. Μπορείς να μην διακόπτεις τον παραγωγό. Μύριζε Οκτώβριο. Πώς τον ζήτησε, το κρατήσει ο Τύρι. Όταν πούμε εμείς. Σαχλό. Τα ίδια λέξη τον Οκτώβριο. Μας αποσυντονίζεις. Μας αποσυντονίζεις. Άμα φώναζε εδώ για το Μανάβη, δεν θα έλεγες ότι είναι σαχλός. Το στρατηγό που πήρε το πούλμαν και το πήγε στο Βόλο. Ο στρατηγός. Ούτε το πάνω δεν κατάλαβες, φίλε. 9-11-701. Εντυμότα τον έγραφε. Ηρωνία. Και εσύ και η εντυμότατη φίλη σου που την Κυριακή θα βλέπουν τον Τόνσο και θα. Τρέμει η καρδούλα του. Μαργαριτόπουλος.com. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλειες μεγάλες για πακέτα σαν του 164 που όχι να τη βγάζει κούτρα, να πάει να πάρει καμιά ασφάλεια από τον Μαργαριτόπουλο να ενισχυθεί ο Παπαδόπουλας. Και για ασφάλεια υγείας στο Μαργαριτόπουλο νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας. Με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ ανά χρόνο το άτομο. Συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές γιατρών, Μάριε, εξετάσεις, Μάριε, φάρμακα, Μάριε, επεμβάσεις, Μάριε, και αποκλειστική που θα κάνει νοσοκόμα. Και αποκλειστική νοσοκόμα, Μάριε. Αποκλειστική ο Κουέστα, νοσοκόμα. Γιατί, ο Κουέστα γιατί είπαμε, γιατί ήθελε να πει. Θα βγάζει τα σου του... Αυτά όλα που είπες, που είπες για Πάβ, τα λοιπά, προπαγάνδες και τα λοιπά. Ο Hans Christian Andersen φέρνει. Μετά το τάλιρο της Κυριακής, μην έρθεις και τα λες τη Δευτέρα εδώ πέρα στα γερμανικά. Γιατί μπορεί να σε ρωτήσω εγώ. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Ναι. Τι προσφέρω, 1100 ευρώ εισόδημα. Έτσι. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίας, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Κάποιο κλίμα που, τέτοιο κλίμα που δεν έχει στην Τουμπάρα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, περισσότερα στο dialog.gr. 164 δεν ήξερα ότι σερβιτόρο στα VIP. Θα έρθω να μα σερβίρει αφού είσαι συνέχεια εκεί. Α, πιστεύει δηλαδή ότι είσαι στον τέταρτο όροφο. Σερβιτόρο! Σερβιτόρο! Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε. Γραμμές θα ανοίξουμε. Μετά τα πρώτα 4 λεπτά από την επιστροφή μας. Να περάσουν 4 λεπτά και μετά. Ψάχνει τώρα σε λίγο ο Σωτήρης. Το βρήκες? Άντε πάμε. Άντε ρε Σαλόνικα για σένα. Αχάσου ρε βλάκα. Δεν είναι κομματάρα Γεωργία. Είναι ύμνος σε μια Θεσσαλονίκη που φοβάμαι ότι χάθηκε ανεπιστρεπτή. Λοιπόν, για κομμάτια σαν και... Ωραία, τι λέει? Μίστερ. Μίστερ. Για κομμάτια σαν και αυτό. Δύο μονές προς Λυσούλες, Παύλος Παυλίδης, B-Movies, αύριο βράδυ στο Principal Club Theater. Δύο μονές αύριο βράδυ, Μάρτιν Τένερ, 50 χρόνια, Γουίς Μπονάς. Τεράστια μπαντάρα. Ο Τέρνερ δεν μπορεί να βγαίνει ως Γουίς Μπονάς, γιατί απλά, αν θυμάμαι καλά, αν νομίζω ότι δεν λαθεύω, μάλλον σωστεύω, είχαν γίνει κάποια δικαστήρια και το Γουίς Μπονάς δεν μπορεί, το έχει μόνο αυτός. Δύο διπλές Αρίστος, αύριο Θέατρο Αθήνεων, 6 και 4 το απόγευμα. Παραστασάρα με τον Γιώργο Παπαγεωργίου να σκηνοθετεί τη μητέρα του, τη Φλαρέτη Κομνηνού. Και φυσικά Φάντομ το Ρηπταγή, 20 ευρώ για κούτρα αποκριάτικα. FM κενό, όνομα επώνυμο, το σχετικό τα σχετικά, αποστολή στο 54526. Ο 164 δίνεται για μία ακόμη φορά γαύρος. Μήνυμα το 164, νέο μήνυμα, στο οποίο λέει με αφορμή όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Τσαλτίδης. Όταν είσαι ανίκανος να κάνεις ομάδα, σου φταίνε όλοι οι άλλοι. Είσαι σίγουρος ότι θα έρθει το Σταυράκι? Ξανασκέψου το. Πρώτος θα είναι, εκεί κόβεται. Όχι, δεν κόβεται. Θέλουμε πρώτος τη συνέχεια. Θα είναι. Στο πρωτάθλημα. Όχι, κόβεται. 164, θέλει να πει, πρώτος απόλυτο, θα είναι που θα σε βαρέσει. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. 92 χρόνια ιστορία σου που δεν μπορούσες να κάνεις ομάδα, σου έφταιγε το κακό κατεστημένο της Αθήνας. Ναι, το είπε και ο Ζωγοράκης αυτό. Τώρα, φίλε μου, που έκανες ομάδα, λες ό,τι ακριβώς έλεγε ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο Μαρινάκης και ο Κόκαλης τόσα χρόνια. Φτιάξτε ομάδα για να πάρετε μετά. Επίτες το λέμε αυτό, ρε φίλε, για χαβαλέ. Μακάρι ο Ολυμπιακός να πάει καλά στην Ευρώπη, να φέρει βαθμού στην Ελλάδα. Αυτός για χαβαλέ το λέει. 92 χρόνια που ζήζεται.
Τι λες, σοβαρά, ναι. Και τώρα που κάνατε, ναι. Που ήρθε ένας με λεφτά. Καλά. Και αγόρασε τα πάντα. Φέρε μου κανένα τίτλο του δεκαετία του 70. Απλά δεν τα έχω ζήσει, ρε φίλε, και δεν μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου. Λένε για δεκαετία του 70. Φέρε μου το κύπελο του 83. Φέρε μου κανένα δύο τίτλους ακόμα και. Η μεγαλύτερη ιστορία είναι 70 με 74, φίλε, εκεί πέρα. Τι είναι 74. Εκεί. Με Ασλανίδη που έκοβε τον Άρη, που έστειλε τους παίκτες του Άρη φυλακή. Δεν τρέπεσε. Δεν πήγανε οι παίκτες το 72. Για τους νεότερους που ακούνε, αναφέρεται στον γενικό γραμματέα. Ματέα αθλητισμού της Χούντας. Θες να δεις και φωτογραφία και του αφού είμαι ομάδα της Χούντας, αφού είμαι ομάδα της Χούντας όπως λες και τελειώνει η Χούντα το 2004. Υπονοείς. Όχι. Τώρα θα παίζουμε τις λέξεις. Προσέχω τι λέω. Αποφάσεις δεν θες να κουβεντιάσουμε. Προσέχω τι λέω. Φεύγει η Χούντα. Φεύγει η Χούντα το 1974. Φεύγει η Χούντα το 1974. Δεν είπε έτσι. Ήμουν ευνοούμενος της Χούντας όπως θες να λες τέλος πάντων. Και παίρνω τελικά πρωτάθλημα και το 1976. Τι έγινε μετά, ρε φίλε. Περίμενε. Τι έγινε το 76, τι έγινε το 85, τι έγινε, για πες μας. Πασόκ. Α, το Πασόκ, ε. Χρόνια. Εγώ που ήμουν τις Χούντες που έπρεπε να με μιμηθεί το Πασόκ. Τον κανόνα δεν χρειάζεται δηλαδή το Πασόκ. Άντρε τυποτένι. Τυποτένι. Εσείς οι δύο, όχι οι όχι ομάδες. Εσείς οι δύο. Εσείς οι δύο. Εσείς οι δύο. Διάβασε λίγο το πανό του λαού του ΠΑΟΚ. Το ξέρω, το έχω, το έχω. Λοιπόν, είναι κερκίδα του ΠΑΟΚ και γράφει «Καλώς ήλθες γίγαντα Ασλανίδη». Από κάτω, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Μια πανάρα πιο μεγάλη από του Βόλου. Ήταν... Οπότε άσε, ήταν... άσε τα δημοκρατικά. 11 άτομα ήταν. Δύο που κουβαλούσα και άλλοι που στηριζόντουσα. Κατάλαβες, αυτό ήταν. Που στηριζόντουσα. Ξεφτιλίζεσαι συνεχώς. Αυτό ήταν. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Ευτυχώς ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν ντοκουμέντα. Ναι. Γιατί αλλιώς θα μας λέγατε ότι είστε και οι δημοκρατικές δυνάμεις που έριξαν τη Χούντα. Ντοκουμέντα υπάρχουν και το τελικό στο Σεβέρι Ολυμπιακό. Μα ειδοποιεί ο Σωτήρης, μην το γράφετε. Είναι μπουρδα που λες εσύ να πει. Δεν είναι μπουρδα, για δε αγόρι. Κάλε πανό! Πανό! Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888 ήδη περιμένει φίλος. Το ένα είναι να λέμε είναι μπλε τα ταξίδια Θεσσαλονίκη και να έχουμε 50 φωτογραφίες και πετάγεις εσύ και λες όχι κίτρινα είναι. Πάμε, πάμε. Το είπε ο Γιάννης ο... You never go alone. Παιδιά, πάμε, πάμε γραμμές. Δεν θα μιλάτε άπειρα. Πάμε, πάμε. Όνομα και ομάδα, πάμε. Πανό για τον Γαύρο, πανό για τον Ασλανίδη. Σωστό. Και άλλα, αν δεν κάνετε, δεν θα κάνετε. Δύο περιμένουνε, πάμε. Δύο περιμένουνε, πάμε. Άντα από εδώ. Καλείτε κι άλλοι, γραμμές ανοιχτές. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέας Μπρόντς. Πάμε, Ανδρέα. Πάμε, δεν σε τα ακουστικά, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μας πολεμάει ο Δασκαλάκης. Ακουστικά, φίλε, δεν έχω. Σ' ακούω. Τα ακουστικά μου. Σ' ακούω, ναι. Αγαπάει τον Άρη τώρα. Έβαλε τα 9 εκατομμύρια, πάει ο Ολυμπιακός. Το ξέχασε. Εντάξει. Αγαπάει τον Άρη τώρα. Ωραία. Το ξέχασε. Εντάξει. Το ξέχασε ο Ολυμπιακός. Αγαπάει τον Άρη. Και τι λέει κάθε μέρα, τι κάνετε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Πάει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Πάει ο Ολυμπιακός. Το λέω εγώ Παπαδόπουλο, μην πονάζει. Έβαλε ακόμα ο άνθρωπος, έβαλε τα λεφτά του. Μάλιστα. Τι θα κάνει, ο Ολυμπιακός θα είναι. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, Μάριε, ναι. Είδα στη φωτογραφία φοράς ένα γκρέι. Πού το βρήκες αυτό ρε εσύ, Boston White Sox, μόνο καλοκαίρι το φοράω αυτό, μόνο σε νησιά. Στην φωτογραφία εκεί είσαι, White Sox, αυτό είσαι. Πού το βρήκες, δεν το βρήκες ποτέ εδώ πέρα αυτό ρε. Ναι, Boston White Sox, ναι, 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 κολεγιακό, ένα γκρι κολεγιακό, ναι. Εσύ είσαι αυτός. Εγώ είμαι, ναι, ναι. Ναι, και στη μέση με το μαύρο το μπλουζάκι είναι πώς το λένε, ο Χρήστατος. Και εκεί με τα μουσια με το κόκκινο είναι ο αυτός, ο Αντώνης, πώς το λένε, ο Παναγιώτης, Παναγιώτης. Ναι. Ο Παναγιώτης. Ναι, μας βρήκες, αυτή είναι. Σαν κομμουνιστή σε βλέπω ρε Παπαδόπουλε, τα μουσια και σαν τον Αντάρτη, σαν Αντάρτη. Ναι, πολλά μουσια, Αντάρτας κανείς, έτσι λέει μια φίλη μου, ναι. Ο Μπρόγκς έχει μείνει στη Ροσαλδέξη. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ωραία, Αντρέα, έγινε αγόρι μου, να σε καλά, φιλιά στην Κριστίν Ονίλ. Να σε καλά, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σαν κομμουνιστή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, περιμένουν κι άλλοι, ναι. Βασίλης από Πολύχνη. Βασίλης Πολύχνη, λατρεμένος, οπαδός του ΠΑΟΚ, σε αγαπώ, το ξέρεις. Πάμε. Θα μιλήσεις για τα Όσκαρ. Ρε Χρήσανθε, εντάξει, δηλαδή πάλι οι ξένοι διαιτητές και ύποπτος ο τέταρτος διαιτητής, δηλαδή αυτό το γιατί πράγμα. Γιατί είναι ο ίδιος, ρε φίλε, γιατί είναι ο ίδιος. Μη δηλητηριάζεις εγκέφαλους. Μη δηλητηριάζεις εγκέφαλους. Είπε ΠΑΟΞΙΣ για διαιτησία, μη δηλητηριάζεις εγκέφαλους. Okay. Μα συγγνώμη, πριν κάποιους μήνες είχες πει για το ίδιο πράγμα, είχα πει ότι είναι αστείο να λες με ξένους διαιτητές ύποπτος ο τέταρτος. Αλλά ο Σκουλάς είπε στον Ιταλό να δώσει το πεναλτάκι. Ναι, για και είχες πει, αυτό που το ξέρεις ότι το είπε ο τέταρτος να δώσει πεναλτάκι. Το ξέρω. Και φέρμα φωτογραφία, έτσι εσύ που το ξέρεις ότι δεν είναι φωτογραφία, έτσι δεν φοράει το σύγχρονο. Στον αέρα είχες πει. Στον αέρα είχες πει να καταλαβαίνουμε πότε λέμε αστεία και πότε λέμε αλήθειες και τώρα το ξαναεπαναφέρει και λες ύποπτος ο τέταρτος. Δηλαδή, Μάρτον, εντάξει, δηλητηριάζει εγκέφαλο, να ξέρεις. Ωραία. Οκ.
Αυτό. Bye. Ωραία, Βασίλη, να είσαι καλά. Καλημέρα, γόρι μου. Καλό σου που. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έτσι, ωραία το πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Κώστας από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, παλιά Κρέπα. Ω, λατρεμένος. Λατρεμένος οπαδός του Άριο Κώστας. Πάμε, Κώστα, αγόρι μου. Παπαδόπουλα, πόσο σε χαίρομαι, φίλε. Δηλαδή, έχεις απλώσει τα πόδια σου πάνω και απολαμβάνεις. Όταν έχω τσαλτίδια, παίρνει, μαζεύομαι λίγο, να ξέρεις. Μαζέψει λίγο. Λοιπόν, είπα κάτι στο Χρήστα. Χρήστα, αν είχα δει την εκπομπή σου το χθες και σου είπα κάτι, ποιος είναι ο μεγάλος Νταλκάς. Δεν τους φτάνει μόνο ότι παίρνουν το πρωτάθλημα όπως το παίρνουν. Θέλουν να σε πείσουν ότι το παίρνεις και δίκαιο. Ότι το παίρνουν δίκαια. Εσύ δεν θέλετε να πιστεύετε. Αν δεν. Είναι κάτι αυτό που είπα και χθες. Με γάβρο μπορείς να μιλήσεις. Με εξή μπορείς να μιλήσεις. Με βάζω λίγο μέσα. Με παοξή δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα αν δεν συμφωνείς μαζί του. Φοβάμαι ότι συμφωνώ. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει. Διεξήθηκε και μια άλλη άποψη. Δηλαδή, εσύ λες, είναι τρελό ότι το παίρνει ο Πάοκ δίκαια φέτος. Είναι παράλογο. Μα το παίρνεις δίκαια από ποια άποψη. Μα μου λες, ρε Κρέπα, εσύ πιστεύεις μέσα στην καρδιά σου. Η ψυχούλα σου τι λέει όταν πας για ύπνο. Το παίρνω δίκαια ή όχι. Να σου πω για ποιο λόγο δεν φώνω σε αυτό που λες. Μπορώ να σου το πω. Πες μου. Έχεις κάνει ακριβώς τις ίδιες τακτικές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ποιες είναι τακτικές? Το παίρνει που δεν μου δώσει την Κρήτη και έτρεχα να γυρίσει το παιχνίδι. Το γκολ που ακυρώνει το ακόμη στη Νέα Σμύρνη. Πού να γυρίσει τα Κρήτη? Λέω ψέματα, ήταν το όφι πάω 0-2. Ήταν 0-2 ή ήταν ένα 0. Ναι, στην Κρήτη, ρε. Ναι, στην Κρήτη. Στην Νέα Σμύρνη τι ήτανε? Για πες τους, ανοίγει. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι καθόλου. Έρχεσαι εδώ. Sorry, ρε, πάει και του Παπαρέκα. Σ' ακούω, δεν μιλάω τώρα τρεις μέρες, δεν μιλάω καθόλου. Στον Ασλαμάρα φέρομαι. Τρεις μέρες τώρα περιμένω να δω τι θα πει για τον Άκμπομπ και δεν βγάζει κίκ για την κίνησή του που θα βάλει τον κόλ στο Γουάντερσον μέσα στη Ριζούπολη που αν το έκανε αυτό ο Άκμπομπ του Ηρακλή θα μας είχε σπάσει τα νεύρα εδώ πέρα τρεις μέρες. Και δεν βγάζει άχνα! Και μου λέει για το offside που φεύγει το Απόλλωνος στο 23! Κατάλαβες, ρε Παπαρίγκα! Γι' αυτό ορίομαι και ουρλιάζομαι με αυτούς εδώ πέρα! Που Τσαρτίδης, μια χαρά είναι! Ο δικός μου να καταλάβω τι λέει, παπ! Να καταλάβω τι λες! Α, δεν θυμάσαι τη φάση! Για τον Άκμπομπ τι είπα! Τη μαγική, το μαγικό το ταχουράκι που κάνει στη Ριζούπολη! Δεν θυμάσαι τη φάση! Ο Άκμπομπ! Ο Άκμπομπ! Δεν θυμάσαι τη φάση, ε! Καταρχάς, το ότι δεν το θυμάμαι, δεν σημαίνει ότι δεν το έκανε! Μπράβο το, δεν το θυμάμαι! Απίστευτο! Θυμάται όμως μία αντεπίθεση που πάει να βγάλει η Παναχαϊκή στην Τούμπα στο 17! Γιατί δείχνει ο διαιτητής τι γραμμή είσαι! Α, μάλιστα, εντάξει! Φυσικά! Τώρα μας έπεισες! Φυσικά! Τώρα μας έπεισες! Φυσικά! Περίμενε λίγο, ποιος ήταν διαιτητής? Ο Ευαγγέλου, ο Άγγελος. Ακόμα παίρνει τηλέφωνο. Άντε, βγαίνει ρε Ευαγγέλη. Το περιμένω να βγει. Κόκκινη. Είναι ο ίδιος. Προς ποδοφαιριστές πάω. 49 βαθμούς εκτός. Όχι 57. Κόκκινη. Ένα βαθμό πάνω από τον Ολυμπιακό. Θα βγάζει και στο Πασκαλάκι. Ένα βαθμό πάνω από τον Ολυμπιακό είστε. Ποδοφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ένα βαθμό πάνω από τον Ολυμπιακό είστε. 49 έχουμε, 48 έχουν. Έτσι μπείτε μεθαύριο στην Τουμπά. Εντάξει, άρα θα τον κερδίσω την άλλη εβδομάδα. Συγγνώμη, ρε Κρέπα, ξαναπάρει αν θέλει. Θα τον κερδίσω το Καραϊσκάκι, δεν τον άφησε να μιλήσει. Σωτήρη, επόμενη γραμμή παλιά. Δεν τον άφησε να μιλήσει. Κι άμα εγώ κάνω έτσι. Τον άφησε. Εσύ του κόβει. Ωραία, μίλησε, μίλησε. Επόμενη γραμμή. Εγώ σέβομαι. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Σταματάμε να μιλάμε. Κυρία Εύη, ο παδό του ΠΑΟΚ, πάμε. Πάμε, τι να πω. Ρε παιδιά, διακρίνω μια υπερδιέγερση, έναν εκνευρισμό. Ο Παπαδόπουλος φωνάζει. Ο Παναγιώτης φωνάζει. Εμείς ούτε φωνάζουμε, είμαστε πολύ ήρεμοι. Έσκασε ο άνθρωπος πια. Εγώ απορώ πως άντεξε και τόσο. Δηλαδή αυτός όταν φωνάζει σκάει, ενώ εμείς τον φωνάζουμε δεν σκάμε. Εγώ δεν θα κρατήσω τη γραμμή, έχεις κι αλλιώς Κυριακή κοντή γιορτή και Δευτέρα ακόμα κάνει πιο κοντή. Σωστό. Τι λέει ο κύριος? Λίγο, είναι ο γιος σας, είναι ο γιος σας κύριε Εύη. Ο γιος σας. Και μαζί να μειώσει το πρωτάθλημα, δεν τρέπεστε λίγο. Έτσι. 21 αγωνιστικές λέει, είτε και θέλετε να μειώσετε το πρωτάθλημα. Ποιοι το θέλετε? Όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός, γιατί μείωνε τον Ολυμπιακό? Γιατί μείωνε τον Ολυμπιακό ο γιος σας? Δεν πήρε ο γιος μου, λοιπόν άκουσα να λέει αυτός. Εγώ διακρίνω ένα εκνευρισμό, μια υπερδιέγερση, υπάρχει μια έτσι αναπουμπούλα. Σωστό. Εγώ ένα πράγμα να ρωτιέμαι τώρα, θα κλείσω πολύ σύντομα. Εκείνος ο υπερευαίσθητος ο Αριανός προχτές που τον ενοχλούσαν τα γέλια του Παπαδόπουλου. Μας είπε πως θα κάνουμε και την εκπομπή. Τώρα με τις σειρίδες και τον εκνευρισμό του. Ο Παπαδόπουλος φωνάζει πάλι. Του Τσαλτίδη, τώρα πια. Εγώ φώναξα σήμερα. Μα δεν αφήσετε να μιλήσουν. Ο Παπαδόπουλος δεν αφήσετε να μιλήσουν. Εγώ απορώ πως δεν κάνει και τόσο. Δεν θυμάται τη βάση του Άκμπομπ στο 23 στο τέτοιο στη Ριζούπολη. Δεν θυμάται το τακουνάκι του Άκμπομπ. Τον ακούτε, φωνάζει ακόμα και σε εσάς. Που θα ήταν τον γκολ της χρονιάς. Δεν πήρε να ακούσω, εσένα θα ακούτε. Α, το ανέρεση. Ανέρεση, τώρα το θυμήθηκε. Κάτσε καλά, βέβαια, ναι. Κυρία Εύη μου, ο Παπαδόπουλος φωνάζει, όχι εγώ. Ναι. Αυτός φωνάζει τόση ώρα, όχι εγώ. Εγώ δεν μιλάω, εγώ σας ακούω. Εγώ ξέρω, ακούω τι γίνεται τόση ώρα και τις σειρίδες και τα ουρλιακτά. Πού είναι εκείνος ο υπερευαίσθητος?
πούντος εκείνος να πει ότι με ενοχλούν αυτές οι τσιρίδες, με ενοχλούν. Του ενοχλούν στο γέλιο του Παπαδόπουλου. Τι να σας πω ρε παιδιά. Αλλά θα τσιρίξει ακόμα σήμερα, αύριο, άτε, τη Δευτέρα να δούμε τι θα έχει. Ναι, αλλά μα γίνει κηδεία την Κυριακή να βγεις, Θα βγει, γιατί να μην βγει. Ναι. Παιχνίδι. Μπορεί και να χάσουμε, δεν ξέρεις ποτέ. Να είστε καλά κυρία Εύη, καλό σου κου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα αγόρι μου, όνομα και ομάδα που στηρίζεις. Μου θυμίζετε τον Βασίλη Κωνσταντίνου, τον τερματοφύλακα, και τον Πέτρο το Μίχο σε κάτι αθλητικές Κυριακές πριν από κάτι χρόνια. Ναι, ωραία, ωραία πράγμα. Θέλανε όλοι τον ΠΑΟΚ δυνατό. Α, ναι, 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 ναι. Τον θέλανε δυνατό, ανταγωνιστικό. Είναι ιστορική ομάδα ο ΠΑΟΚ. Θα σκάσετε φέτος, αλλά δεν μας νοιάζει. Ναι. Θα σκάσετε φέτος, αλλά δεν μας νοιάζει. Ναι. Ύστερα μου λέτε εμένα, καλό τζόγο έχει να είναι ο Ηρακλής και ο Άρης να βρε στα τάρταρα και οι δύο, βρε. Στα τάρταρα. Και να μην ξανανεύετε ποτέ. Έτσι. Καλώς, καλά. Άιντε, ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το λέει. Το λέτε. Ποιος λέει. Όχι, λέει στους παοξίδες που βγαίνουν και λένε. Κανένας άνθρωπος δεν το λέει. Κατάλαβες τι λέω. Να διαλυθεί και να κάνει ο ΠΑΟΚ θέλουμε. Κατάλαβες τι είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε Αριανό και Ηρακλειδέα. Φυσικά τι λέει ο Ηρακλειδέας. Να είμαι στα τάρταρα. Ποιος το λέει. Λέει, βγαίνουν πολλοί παοξίδες, εγώ τους ακούω. Να βρε να είναι και θέλουμε και τον Ηρακλής δυνατό. Ο μόνος λόγος μπορεί να το λέει αυτό, ξέρεις ποιος είναι. Ότι επειδή ως Έλληνες είμαστε τέτοιοι χαρακτήρες, άμα είναι δυνατός ο δίπλα να προσπαθώ να τον φτάσω. Μόνο αυτό είναι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όχι, είναι πολύ και συναισθηματικά και αυτά καλά, λες ότι ναι. Είναι πολύ που το βλέπουμε και εγώ ξέρω από όλους. Χθες, παοξής, εκεί που βλέπαμε τα μάτια τον Ολυμπιακό, μου λέει ρε φίλε, ειλικρινά, χαλιέμαι πραγματικά. Λέει και τον μπαμπά μου Ηρακλειδέα, λέει και ο αδερφός μου Ηρακλειδέας, και χαλιέμαι. Μακάρι να ανεβείς, λέει εσύ. Μακάρι να κάνει ο Τσίπρας, λέει τις ομάδες, λέει 8 και να ανεβείς. Περισσότερο από σένα θέλω να βγείτε, Μαρία, ξέρεις. Περισσότερο? Από σένα θέλω να βγείτε. Σαν τρελός. Ναι, όχι τίποτα άλλο. Να κάθομαι σταυροπόδι Παπαρέγκα. Τα πόδια στο ταβάνι θα έχω του χρόνου. Και να κοντραχτυπιούνται εδώ πέρα, να δούμε αυτή τη λυκοφιλία. Ωραία γέλια που θα κάνω. Καλύτερη θα είναι η επόμενη χρονιά. Κι ας βγαίνω και 8ος. Καλύτερα θα περνάω, να ξέρεις. Όταν θα πλησιάσει το Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις, εκεί να δεις. Σούζα σας έχει κυρία Εύη, λέει σαν τα μωρά. Ο Χρύσανδος λέει. Ο Χρύσανδος λέει. Ο Παπαδόπουλος φωνάζει, ο Παπαδόπουλος φωνάζει κυρία Εύη. Σαν το όχι εγώ. Η Πετροβασίλη! Έτσι, έτσι. Εγώ σέβομαι την κυρία Εύη. Και εγώ τη σέβομαι. Γιατί αγαπάει την ομάδα της. Την παραδέχομαι. Μια μεγάλη σε ηλικία κυρία. Και αγαπάει την ομάδα της και σέβομαι πάντα. Και ξέρουμε αυτό το ότι παρά το ότι είναι τώρα με μπαστούνι, με βοήθημα, έτσι. Θα ήθελα την Κυριακή να είναι εκεί. Έτσι. Απλά, μάλλον η κυρία Εύη θα κλάψει τη Δευτέρα το πρωί. Γιατί? Επαναλαμβάνω τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Αν τους νικήσουμε στην Τούμπα, θα πατήσω και μια κόρνα. Του Γιώργου του Αριανού. Προψέ το μεσημέρι εδώ πέρα στο Ζαγόρα. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Βυθό. Αγνός στρατιώτη 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76 με 4 ευρουλάκια. Με 4 ευρουλάκια παίρνεις τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά και από Δευτέρα ως Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και σήμερα, όλα τα μεγάλα ψάρια με έκπτωση 30%. Ευχαριστούμε τον Βυθό που είναι μαζί μας τη δεύτερη ώρα τη Τρόικα. Σας ζητήσω συγγνώμη τον κόσμο να το φωνάζω και ουρλιάζω. Είναι άσχημο πράγμα. Δεν έχω άλλο. Είναι άσχημο. Εντάξει, αλλά έκανε τη σκάζρε. Και μετά τα συγγνώμη. Έκανε τη σκά. Τη σκά. Δεν θυμόταν ο άλλο ο Ιωάννη. Είναι ένα κατσόχη. Παιδιά, περιμένω, δεν έχει βγει κανένα οπαδό τη Manchester United. Την Κυριακή το ψωμί όλο είναι στο Jericho Trafford. 4 και 5 ώρα Ελλάδος ξεκινάει. Είναι όχι επιθυμία απλά εκατομμυρίων ποδοσφαιρόφιλων, είναι εντολή της Βασίλισσας. Κλείστε τους το ποδοσφαιρικό τμήμα. Περιμένω οπαδούς της United. Με 6 ώρες δαγκωμένα χιλάκια θα έχει σας λαμά. Θα περιμένεις μετά τον Άρη, μπας και γίνει το θαύμα. Θα φας την πρώτη φάπα το μεσημέρι. Αν έτσι, το ψωμί έτσι, είναι στο Manchester, το καλύτερο ψωμάκι σε μπέργκερ όμως είναι στο ψητοπωλείο Μπες στο ψητό. Μπες στο ψητό.gr για να εκδώσετε και το 10% του κόστου της παραγγελίας σας για online delivery. Κατεβάζετε την εφαρμογή και στα iOS και στα Android από το App Store και το Play Store. Τηλεφωνάκι για παραγγελίες 60-22-20. Best Burger in Town στο Μπες στο ψητό. Παιδιά, έχω να τριχιάσει. Maggie Drio, η οποία αυτή είναι από το Next Model, δεν ξέρω τι είναι, κάτι τέτοιο. Χάθηκα τον τελευταίο καιρό γιατί ήθελα να βρω τις ισορροπίες μου. Θα κλάψω. Από Θεόν 164, διάβασε τον. Είναι ο καλύτερος στις assist. Να δεν πούμε υπάρχει και μετά. Να μου στρώνει κάποιος την μπάλα σε κενή εστία σαν αυτόν δεν υπάρχει, φίλε. Είναι... Συνεχώς πέφτει σε λούμπες. Έτσι, πες. Είναι ωραίο να σου στρώνει, βέβαια. Λοιπόν. Μένουν παιδιά 25 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου.
για να διεκδικήσεις και δωρεάν επιταγή Fandom 20 ευρώ για τις απόκριες, είτε πηγαίνεις Mega Outlet είτε Αριστοτέλους 16, Παναγιώτη, ναι, 16. Ναι, 16. Δύο διπλές ο Αρίστος Παραστασάρα αύριο 6 και 4. Δύο μονές Martin Turner Wish Bonas αύριο Σάββατο. Δύο μονές Παυλίδης αύριο Σάββατο. Πάμε, Μάρι. FM και ενώ όνομα επώνυμο, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54-56. Για να πάμε στους 4. Περιμένουν 4 γραμμές πολύ γρήγορα. Πόσο ακόμα βοήθεια από αυτή την κυβέρνηση, δάχτυλος Τσίπρα και η τιμωρία της Χάρτινης για να σιγουρέψει στην Ευρώπη. Το τελευταίο δώρο Νοτοπούλου. Πρώτον, δεν χρειάζεται να τη σιγουρέψω γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός. Αλλά για να δεις πόσο, μα πόσο, μα πόσο λαθέρ είσαι. Αν μπορεί η Νοτοπούλου και ο Τσίπρας να επηρεάζουν την UEFA για να τιμωρούν την ΑΕΚ, σκέψου πόσο μπορούν να επηρεάσουν για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Περιμένουν 4 και θα καλέσουν κι άλλοι. Πάμε. Μάρια. Ναι, όντως. Μάρια. Τα είπες πολύ ωραία, Πρέσπα μου. Χρυσανθέ μου. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Πάλι εγώ είμαι. Κυρία Εύη. Δευτερολογείτε. Έχετε μισό λεπτό. Γιατί είναι άδικο για τους άλλους. Τι ερωτήσεις θα κάνω. Ναι. Καταρχήν ντροπή το πρωτάθλημα. Τον Πρεσπών, δεν θέλω ούτε να την ακούω. Αλήθεια. Είναι ντροπή, εγώ αισθάνομαι άσχημα για σένα, Χρυσανθέ, γιατί σε έχω κάποια εκτίμηση, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω, ακούσατε καθόλου από μένα να πω ότι θα πάρουμε τον ντέρμπι? Όχι. Όχι. Ποτέ. Έτσι. Ναι. Άλλο τι θέλω. Φυσικά. Και άλλο τι θα γίνει. Φυσικά. Okay. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Δεύτερον, μου λέει ο κύριος Ασλαμάς ότι τη Δευτέρα θα κλαίω. Καταρχήν δεν έχω κλάψει ποτέ. Όχι, λέω, αν κλαίτε τη Δευτέρα να βγείτε. Δεν κλαίω. Στεναχωριέμαι, αλλά δεν κλαίω. Ναι, ποτέ μεταφορικά, δεν κλαίω. Μεταφορικά το εννοώ. Μα είπα, αν κλάψετε όμως να βγείτε τη Δευτέρα, αυτό είπα. Λοιπόν. Εσείς είστε τόσο σίγουροι, εσείς είστε που απειλείτε και ερχόμαστε και κάνουμε και ράνουμε, δεν είπα ποτέ τίποτα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, μήπως ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Πολύ σιγουριά. Μήπως ξέρετε κάτι που εμείς καλά, είναι δεν γνωστό ξέρουμε. Ότι ο Άρης ελέγχει τα πάντα. Ρωτώ τώρα εγώ. Ελέγχουμε τον Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν που παίζει διαιτητής. Μήπως ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε. Αυτό. Καλημέρα. Φαντάζομαι. Ωραία, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πάμε σκέψη τώρα. Της. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Άκης, ΠΑΟΚ. Άκης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Άκη, αγόρι μου. Λοιπόν, έχω να πω για τον Χρύσανθο. Χρύσανθο, έχεις ένα μικρόφωνο εκεί πέρα. Λες διάφορα πράγματα, χιλιάδες, στα οποία φυσικά είναι οι ακροατές. Συγγνώμη, εμείς οι ακροατές. Τώρα μέσα σε δύο λεπτά τι να σου απαντήσουμε, τι να σου πρώτα απαντήσουμε. Τι να κάνω ρε φίλε, για να σου αποδείξουμε ότι όλα αυτά που λες είναι ψέματα, προπαγάνδα, ναι. Και μάλιστα εσύ είσαι ο μεγαλύτερος προπαγανδιστής που υπάρχει μέσα εδώ πέρα στα FM. Ωραία. Εντάξει. Χαίρομαι. Πάμε, λοιπόν, είναι τίτλος στη μίζα μου το λέει πάω. Ξεκινάμε τώρα γιατί να μιλήσω δύο λεπτά έχω ρε φίλε. Ούτε δύο λεπτά. Πάρε και δύο λεπτά μετά στον Κόλκα και δύο λεπτά στον άλλο. Να μιλήσω για τη Χούντα. Να μιλήσω για τη Χούντα που λες. Πότε κάνατε εκείνο πέρα το σκεπαστό. Τι? Το σκεπαστό εκείνο, πότε το κάνατε. Ποιο σκεπαστό, τι λες? Εκείνο το σκεπαστό που έχετε στο γήπεδό σας. Χαριλάου λέει. Το 64. Το 64? Ναι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Για ξαναρώτα να σου πούνε. Ποιο να ρωτήσω? 21 εκατομμυριάκια. Ποιο να ρωτήσω? Να ρωτήσει και πέρα τους άλλους, γιατί δεν ξέρω, μήπως είναι και αργότερα. Να ρωτήσω τους άλλους. Ποιο να ρωτήσω? Για ξαναρώτα, αγόρι μου, σου είπα, έγινε το 64. Και επιχούντας βάλατε, 64. Και επιχούντας βάλατε 21 εκατομμύρια. Εσείς επιχούντας τι κάνατε? Κατάλαβες, μισό λεπτό, εσύ λες εμείς τι κάναμε, τώρα θα σου πω. Δηλαδή έπρεπε 67 με 74. Είναι άδικο. Άκη, απλά έπεσε η γραμμή σου. Πάμε στον επόμενο. 67 με 74, άρα ο Άρης δεν έπρεπε να εξαφανιστεί. Άκη, δεν σε κόψαμε, έπεσε η γραμμή σου, έτσι. Να ξαναπάρεις, να ξαναπάρεις. Πάμε επόμενο. Κάναμε χόρτο επί Χούντας, ρε φίλε. Βάλαμε χόρτο στο γήπεδο επί Χούντας. Αλητεία, αλητεία του Άρη. Έπρεπε να παίζει με ξερό. Η Χούντα έβαλε χόρτο σε κάποια γήπεδα. Αυτά, έκανε κάποια εργάκια. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Σοβαρά, σκάνδαλο! Ήμουν και στη θεμελίωση του γηπέδου του Ηρακλή που δεν έγινε ποτέ. Με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Ασλανίδη να προκαλεί τα δάκρυα του πατέρα μου. Θεός χωρέσει τον αριστερός. Και εσύ, Ασλανίδη. Και του λέω, μπαμπά, γιατί κλαις? Και μου λέει, όταν μεγαλώσει θα καταλάβεις. Συγκινήθηκε ο πατέρας μου, αλλά γήπεδο δεν είδε ποτέ. Το γήπεδο του Ηρακλέους, ποιο είναι το σημερινό άκρο. Τα λόγια μου έρχεσαι! Στα λόγια μου έρχεσαι. Έπαιρνες και έπαιρνα παροχές που μπαίνανε στα λόγια. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Κύριος Κώστας, καλημέρα. Νομίζω. Καλημέρα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ κατά την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τι γίνεται, καλά είστε παιδιά? Καλά, πάμε. Στο ζουμί, πάμε Κώστα. Τι ζουμί, ρε φίλε. Ας τα ακούω. Άκου τώρα. Ναι. Εδώ άκουσα μια διαφήμιση τώρα πριν. Παρακαλώ, ναι.
Για το Χρύσανθο απευθύνομαι. Ναι, τι θέλετε, που πέρα να πάω. Έχετε δύο καινούργια μαγαζιά εκεί, το Βάμος και το Ναός. Ναι, το ένα είναι καφέ και το άλλο είναι εστιατόριο, ναι. Και κάποια στιγμή στη διαφήμιση λέει ναι. Και βραδιές Champions League. Αλήθεια. Ναι. Για το χρόνο μιλάει, φίλε. Θα το κλείσουμε θα το χρόνο. Βλέπετε Ωραίος Κώστα. Θα είναι κλειστό εκείνη τη μέρα. Θα δίνουμε ρεπό. Αν παίζεις εσύ, θα δίνουμε ρεπό. Μια πρόταση. Ναι. Κοίτα, ξέρω εγώ, παίζει ας πούμε ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Εννοείται ότι είναι και κυτρινό. Θα περάσει ο Μίλης. Κάθε εβδομάδα θα. Αυτό είναι 0-4-0-5. Γιατί θα πει κανονικά η Ντόρτμουντ αυτή τη φορά. Ναι, όπως όταν ξανάρθανε, ναι. Ναι, ναι, το είδαμε και εμείς και άλλες φορές. Εσύ εκεί φιλοολυμπιακή, μην μιλάς. Ποιο να δεις, ποιο να δεις. Σε παιχνίδια Europa League με ομίλους και άλλες πολιτικές. Αν παίζουμε Champions League, εσύ κακομοίρη χαράγνωείται να πούμε. Άσε τώρα. Χαράγνω και να πω κάτι τελευταίο επειδή πες για τη United. Ναι. Ναι. Επειδή η United έχει... Σ' ακούω, εδώ σ' ακούω, πάμε. Επειδή η United έχει βγει, πιστεύω, Champions League θα παίζει. Ούτε που με νοιάζει αυτό. Εγώ λέω να δώσουμε το παιχνίδι στη Liverpool. Τι! Να το πάρει γιατί έχει προπονηταρά στον πάγκο. Άντε, κλείστο! Δεν χρειάζεται να μας το πω. Ο 164 λέει, αφού είναι πρωτάθλημα πρεσπών, γιατί το πήρες εσύ τόσο λίγο. Είσαι φίλε, εγώ δεν ήμουν ποτέ με τις κυβερνήσεις, τα κόμματα και τις πολιτικούς. Ποτέ! Όταν δώσουμε και τη Θράκη, το πρωτάθλημα της Βόλβης να το λέτε. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, πάμε. Η αλήθεια είναι. Ναι, παιδιά. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα από Λονδίνο, τηλεφωνώ, Βασίλης. Ναι, Βασίλης. Αρχιτέκτον. Πάω, σας ακούω. Πού πας, αδερφέ, οδηγάτε την άλλη πλευρά. Ναι. Αρκετά συχνά, απλά τώρα έτυχε και πήρα τηλέφωνο γιατί είμαι σπίτι σήμερα. Α, ο Λονδρέζος, κατάλαβα, ρε, για το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγες. Ναι. Την κοπάνησες δηλαδή, έτσι, από τη δουλειά. Δεν πήγες τη δουλειά σήμερα. Δεν έλεγα τίποτα για ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά δεν ασχολούμαι με κόμματα. Αλλά την κοπάνησα, όντως. Ωραία, πάμε, Βασίλη. Ναι, να μην σας κρατάω κιόλας. Βασικά θέλω να δώσω τις ευχές μου για την Κυριακή, για την ομάδα μου. Απλά εντάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει τόσο, ξέρεις, πολύ μίσος. Δεν υπάρχει. Ή χολή να βγάζουν δηλαδή. Η χολή είναι λίγο μέσα στο πλαίσιο της καζούρας, παιδί μου. Εντάξει, να κάνουμε. Απλά, Βασίλη, πλέον χουλιά μας. Προκαλεί ο Παπαδόπουλος αυτό. Προκαλεί ο Παοξής, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Περίμενε λίγο, Δεν μπορούμε να σκοτωθούμε. Χρήσατε πόσο χρόνο είσαι, για πες μου. 41. Και εγώ ακριβώς 41. Και πού πήγαινε σχολείο, ας πούμε, παραλία, Τούμπα, πού πήγαινε. Τούμπα. Τούμπα, ωραία. Λοιπόν, έχει φάει σφαλιά. Το γρυφό σχολείο εκεί ήταν. Περίμενε λίγο. Σφαλιά, αλλά δύσκολα στα μάτια. Περίμενε λίγο, έτσι. Όταν έπαιζε ο Άρης, μπάσκετ, και έμπαινε τα πρωταθλήματα. Για πες μου λίγο. Πες μου λίγο τι στάση είχαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟ ή οι οπαδοί του ΠΑΟ προς εσένα. Δηλαδή τι καζούρα ήτανε, πόσο ωραία καζούρα γινότανε. Άλλα χρόνια. Και τώρα εσύ. Άλλα χρόνια τότε. Και μιλάς για κάτι στο οποίο... Και μιλάς για μία μονομαχία που ήταν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Όχι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Φίλε, να σου πω λίγο, άρα να σου πω. Εγώ μακάρι να ξαναέρθει. Δεν υπήρχε το Facebook. Αυτό το πράγμα που γίνεται ο κακός γαμός, δεν υπήρχαν τα site. Είναι άλλη εποχή. Άλλη εποχή. Η καζούρα γίνονταν στο καφενείο. Ναι, άρα δεν είναι καζούρα αυτό. Τι είναι. Αυτό που κάνουμε τώρα, όχι τώρα στο ραδιόφωνο, τώρα που μιλάμε εμείς πολιτισμένα είναι ωραίο και το επικροτώ. Γι' αυτό θέλουμε, εντάξει. Αλλά όταν κάποιες φορές σε φεύγουμε όλοι μας. Περίμενε λίγο να τελειώσει, ρε φίλε. Ναι. Όταν εσύ ξέρεις τα πάντα για το αντίπαλό σου σωματείο και ασχολείσαι όλη την ώρα με το αντίπαλο σωματείο, γιατί δεν χαίρεσαι. Είναι λογικό, ρε φίλε. Και εγώ όταν έπαιρνε ο Άρης τα πρωταθλήματα στο κύπελλο, στο μπάσκετ, στεναχωριόμουν, ξέρεις, έβγαινα έξω και... Ναι. Αλλά εντάξει, δεν καθόμουν να μάθω τα πάντα για τον Άρη. Να σου πω κάτι. Εγώ λοιπόν μου λες ότι μαθαίνω τα πάντα για σένα και θέλω να σε φτάσω πίσω μπροστά. Ο Αριανός. Ο Αριανός. Ο Παοξής που παίρνει το πρωτάθλημα γιατί ασχολείται με μένα. Εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σου. Εσύ όχι, ο 164 από τα VIP της Τούμπας. Βασίλη, παλικάρι μου, συγγνώμη, περιμένουν τέσσερις. Να σε καλά. Το καταλαβαίνω, είσαι Λονδίνο. Και συνεχίστε την εκπομπή να σας ακούμε, φιλιά. Μπράβο. Φιλιά στο Λονδίνο και σε όλους τους ομογενείς, τους Έλληνες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Ευγενέστατος Παοξής. Αν δεν συμφωνείς μαζί τους, δεν υπάρχει κουβέντα. Δεν γίνεται ούτε καζούρα να κάνεις, γιατί μόνο αυτοί μπορούν να κάνουν καζούρα. Να πω κάτι στο Γιώργο το Ματζιούκι. Καλημερίζω τους φίλους μου στον σύνδεσμο της Λίβερπουλ που βρίσκεται κοντά στο Λίμπερο. Εγώ τους καλημερίζω και τους προτρέπω να έρθουν. 12 παρα 5 εδώ, να έρθουν εδώ
και είμαι εγώ που θα τους ανοίξω την πόρτα. Καλημέρα, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να δω τότε θα λες κότα. Ε, κότα. Καλημέρα, επόμενη όταν γραμμή. Όταν λέω κότα εννοώ τον μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζεις ότι είναι κάτι, το παλιό. Το θυμάσαι με ωμέγα και δύο τάφ. Ναι, αδερφέ, καλημέρα, πάμε. Αν μπερδεύεσαι εσύ. Κότης, καλημέρα, Άγιος, παιδιά. Δεν ξέρω πού πήγε γραμμή προηγουμένως. Όνομα και ομάδα, φίλε. Πήρε πριν, πήρε πριν. Που έπεσε η γραμμή του, ρε. Πάμε, Άγιος. Συνέχισε, πες, φίλε, που προπαγανδίζω. Ναι, ναι, φίλε μου. Για πες μου, επί Χούντας πήρατε κανένα τίτλο. Το 70, ναι. Πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε. Παρά τη σφαγή, τα πέναλτι που σε βάζανε επαναλαμβάνω. Α, δηλαδή, ήθελε η Χούντα και εσείς όμως ήσταν οι μάγκες που μπήκατε μέσα στο γήπεδο. Ναι, ρε φίλε, γιατί ήμουν 5 φορές καλύτερος. Σοβαρά, ναι, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Και πώς, δηλαδή με τη Χούντα και πήρε. Το ξαναρωτά! Πήρε μια απάντηση, συνέχισε και λεπτά. Δεν ήσουν 5 φορές, ήσουν λιγάκι καλύτερος, δεν λέω. Λιγάκι, α, λιγάκι. Ναι, ναι, το λιγάκι. Αυτό το διάβασε στα σπίτια μου, ή άλλο. Περίμενε. Αν ήθελε όμω, σε καθάριζε σαν να αυγό. Πήρε όμω επί Χούντα, έτσι. Ναι. Πήρε επί Χούντα. Εμεί όμω όταν παίρνουμε πρωταθλήματα, τα πήραμε. Η κύπελα, τα πήρατε επί Χούντα. Α, έγινε αυτό. Εγώ δεν είπα για το πρωτάθλημα που πήρε επί Χούντα. Είπα ότι σήκωσε πανό. Δεν πήρα πρωτάθλημα. Μια που ήσουν σε όλα του Άρη. Μια που ήσουν στη θεμελίωση του γηπέδου. Μια που ήσουν τελικό. Στο πανό ήσουν. Ωραία, να πάμε στο πανό. Το σήκωσε. Να πάμε στο πανό. Το πανό του Ασλανίδη, να το σήκωσε. Ναι, ρε, να πάμε στο πανό. Το σήκωσε, το είδε. Ωραία. Μήπως αυτό γιατί σηκώθηκε, ξέρει. Αυτό γιατί σηκώθηκε, ξέρει. Για πε, για μα, για πε. Λοιπόν, μήπω θυμάσαι το Μαρία με τα κίτρινα. Όχι. Ή δεν ήσουν γεννημένο. Όχι, δεν ήμουν. Α, δεν ήσουν γεννημένο. Πάλι θα σου πω, ρώτα εκεί πέρα του συνοπαδού σου, τι είχε γίνει όταν ο Πάουκ δικούσε το πρωτάθλημα. Και εσύ εκεί πέρα μέσα με τον Ολυμπιακό. Για το πανό με το γίγαντα Ασλανίδη σε ρωτάμε. Αυτό το είδε. Ή μόνο του Άρη βλέπεις. Κατάλαβε το πανό, λέει. Και για εκείνο το πανό, γόρι μου, και για εκείνο το πανό να το συζητήσουμε, εντάξει. Για το γίγαντα Ασλανίδη, γιατί το είπανε. Γιατί, πες. Πες μας. Γιατί, για λέγε. Εσύ πες. Αφού δεν ξέρεις, ρε φίλε, τότε τι λες. Πες εσύ που ξέρεις. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε ότι ο Κούδας δεν πρόκειται να μείνει στο λιμάνι. Και ήταν αυτός ο οποίος καθάρισε τον Ολυμπιακό σαν αυγό και το έφερε τον Κούδα. Αυτό λέμε, ότι σε εννοείται. Αυτό λέμε κι εμείς. Άρα είναι επέμβαση σε μεταγραφή ποδοσφαιριστού. Η δεν Χούντα. Είναι αγόρι με αυτό, μάθε τους νόμους εκεί πέρα. Μάθε τους νόμους, δεν είναι νόμοι. Οι νόμοι της Χούντας, ρε. Εγώ αν κάποιος, έστω και σήμερα, προχθές, αντιπροχθές, που τώρα μόνο ο Σαββίδης το έχει κάνει, οποιοδήποτε υπουργός καθάριζε τον Ολυμπιακό, με όλα αυτά που έχει κάνει τα ΕΣΥ και ψήσεις ήταν μαζί του, εντάξει, μαζί ήταν, γιατί μαζί βραβεύατε διαιτητές. Εμείς σηκώσαμε πανό 6 χρόνια μετά. Στο κύπελο μαζί με βραβεύατε τον Εμείς σηκώσαμε πανό στο εντυμόδο σωματείο που καθάριζε τον Ολυμπιακό. Αν θέλεις σου φέρνω δηλώσεις για τις φιλικές που είχατε διαχρονικά. Δηλώσεις! Εδώ λέμε ντοκουμέντα, όχι μου πες σου περίμενε, η διοίκησή σας που λέει για το φιλικό σας σωματείο τον Ολυμπιακό, θες να σου πω, και, για τις φιλικές. Και, θέλεις. Και, πήγαν οι οπαδοί μου, ο Σούπερ 3 και σήκωσε πανό. Ρε φίλε, εκείνο και πέρα στο σηκώρο για το Μαρία με τα κίτρινα, ξέρεις τι έγινε στο Μαρία με τα κίτρινα. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εσύ μόλις τώρα μας είπες όμως ότι ο υπουργός της Χούντας σε ευνόησε έναντι του Ολυμπιακού. Εσύ το είπες. Άσε με να σου πω, αυτό ήταν απάντηση για εκείνο. Δεν θα λέτε μόνο από εδώ, θα λέτε και από εκεί τα δικά σας. Όχι, θα λέμε ότι θέλουμε. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν πήγε έτσι στα καλά του καθουμένου να κάνει κάτι. Αυτά που κάνανε. Γιατί προηγουμένως εμείς διεκδικούσαμε πρωτάθλημα. Εσείς καθίσατε εκεί πέρα και μαζί με τους φιλάδες του Ολυμπιακού, αυτοί σας λέγανε το Μαρία με τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα ή τον άντρα στο γείτονα. Αυτό όλοι το ξέρω. Εγώ απορώ πως δεν το ξέρεις. Το ξέρεις, αλλά δεν το λες. Λοιπόν, και εσείς λέγατε το γείτονα, το γείτονα, τον Ολυμπιακό. Και τι κάνατε σε εκείνο το παιχνίδι, τι κάνατε. Τώρα άσε να μην πω, εντάξει. Αράκι, εσύ γιατί δεν λες ότι άλλαξε ο νόμος για να μην πάρω το πρωτάθλημα. Αλλά ήσασταν. Γιατί δεν λες ότι άλλαξε το πρωτάθλημα, το κανονισμό. Φυλάκια ήσασταν, σου λέω. Φυλάκια ήσασταν. Έγινε, Άκη. Έγινε, μπράβο, φίλε, τα είπες πάρα πολύ καλά. Έγινε. Επόμενη. Άρα είμαι προπαγανδιστής. Γεια σου, τεράστια Άκη. Πολύ άρα είμαι προπαγανδιστής, φίλε. Βγήκε ο τύπος, είπε ότι ο Ασλανίδης παρενέβη και ακύρωσε τη μεταγραφή του Κούδα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν με τον Ασλανίδη. Επειδή περιμένει κόσμος, άκουμα Τζιουκί, άκου να πω κάτι. Όσοι έχουν πάρει διαζύγιο με το Σούμορ. Δεν έχουν θέση εδώ. Έτσι. Και είναι ό,τι χειρότερο να εξηγείς το Σούμορ. Τον απολύεις τώρα. Το να εξηγείς το Σούμορ είναι ό,τι χειρότερο. Όχι το Γιώργο. Είναι, δεν, ο καθένας μεταφέρει ό,τι θέλει. Αλλά δεν υπάρχει στη ζωή τίποτα χειρότερο από το να εξηγείς το Σούμορ. Έτσι. Αν τα ακούσει ο Λάνθιμος, θα κάψει όλα τα Όσκαρ που διεκδικεί. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Κάτσε να πάρει πρώτα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλούμε πολύ. Θοδωρής ΠΑΟΚ. Θοδωρής ΠΑΟΚ. Μαντσεστερικός. Και United. Μπράβο, αδερφέ. Δύο κακά, ναι. Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν να πέσουν λίγο οι τόνοι. Να πέσουν. Δεν ανέβηκαν το ματς, ιδιαίτερα. Το ματς για τον ντέρμπι της Κυριακής θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω. Σχετικά εύκολα. Τέσσερις και εύκολα. Και Τσαλτίδη, θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Και αν υπάρξει κάτι ύποπτο στο ματς, τότε να βγεις να πεις ότι στημένο το οτιδήποτε. Γιατί είπα εγώ ότι είναι στημένο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Απλά αναφέρει για τέταρτους κτλ. Ναι, φίλε, μου κάνει εντύπωση ότι ο τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο ίδιος. Και στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο. Δηλαδή από όλους τους διαιτητές. Σύμπτωση. Αυτό είναι από την έψη Θεσσαλίας του Αθηναίου του Μπέου που προχθές ήταν στη Σουήτα. Παίζει τα δάχτυλα, τα πάω κάτω. Μου κάνει εντύπωση. Είναι κρίμα αυτό που είπε ένας προηγούμενος. Αν γινόταν σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, άκουσε με λίγο. Αν με ξένο διαιτητή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έμπαινε ένας διαιτητής από ένωση φύλλα προσκύμενη στον Ολυμπιακό. Όσους τέταρτους και να φωνάξει εσύ δεν αφώναζε. Δεν χάρω, γιατί εγώ εμπιστοσύνη τον ξένο. Κάνω μια ερώτηση στον άνθρωπο. Αν δεν υπήρχε κάτι δεν θα φώναζα, όχι ρε φίλε. Αν δεν εδώ φώναζε για τον ξένο που με έβαλαν στην ΑΕΚ. Θες να μου πεις ότι προκαταβολικά και διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει φωνάξει η διαιτησία. Όχι, ποτέ. Έχει. Ωραία. Έχει. Εγώ έκανα ένα σχόλιο που μου φαίνεται περίεργο. Ξένο το είδες. Πού το είδες την ένταση ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, Θοδωρή, πες κάτι για να κλείσουμε, περιμένουν άλλοι τρεις, θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα, πάμε στο άλλο. Ασλαμά, το ντέρμπι της Κυριακής θα το κερδίσει η μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας και αυτή είναι η Manchester United. Δέχεσαι ότι η Λίβερπουλ θα κάνει διπλό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Για τρία ακριβώς άτομα που θα βρίσκονται στο γήπεδο. Σημαντικά. Πρώτος, Ole Gunnar Solskjaer. Ήρθε από τότε, έχει ανεβάσει τη Manchester. Καλά, μόνο τα ονόματα πες. Ωραία, δύο. Για το δεύτερο, για το μεγάλο σερ Άλεξ Φέργισον που θα είναι στην κερκίδα για ένα ακόμα μάτς. Μπράβο. Που πήρε την United και την Γιγάντωση. Και στέλνει SMS στους διαιτητές. Να εφάπησε την Liverpool. Έλα τώρα, Τσαλτίδη, άσε με να τελειώσω τώρα. Μιλάω τώρα ψέματα και αυτό. Και τρίτο, τον θρυλικό σερ Ματ Μπάσμπι για τον οποίο δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Ούτε οι γνώστες ξέρουν. Σε ευχαριστώ, κλείσεις αδερφός. Επόμενη γραμμή. Πώς και να μαζέψετε, μπάζετε Liverpool. United Liverpool. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Κυριακή παίζει United Liverpool. 4 και 5. Τους κλείνω το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τρέμουμε, φοβόμαστε. Ναι, καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, ο παδός του πάω. Γι' αυτό έφερα 0-0 με την Bayern. Για να τα φας όλα εσύ. Ναι, πάμε no name, πάμε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Εσύ είσαι ρε φίλε Ολυμπιακός της Αγγλίας στην δεκαετία του 90 ρε φίλε. Και τον μάθες και το παίζεις αντικαταστατικό. Έτσι. Για σένα λέει. Όχι, για σένα λέει. Δεν λέει για μένα φίλε, για τη Manchester λέει. Α, για τη United. Όχι φίλε, η Liverpool ποτέ δεν έκανε κάτι τέτοιο. Τι λες μωρέ, Άντε χαμένε τώρα, 15 χρόνια έπαιξα αδιανόητη μπάλα, άντε ρε τώρα που έπαιξα αδιανόητη μπάλα. Άσε με τώρα, Και έστελε ο Φέργκισον μηνύματα στους διαιτητές. Τα ξέρει ο Κάλτεμπρι καλά. Χρήστο, κλείστο λίγο τη φωνή. Το ξέρεις ότι δεκαετία του 80, επί 9 χρόνια, δεν δόθηκε πέναλτι σε βάρος της Λίβερπουλ μπροστά στο κοπ. Καληνύχτα! Αφού δεν έπαιρνε κανείς την περιοχή! Απλά τώρα βγαίνουν όπως λέει και εγώ με το Ιντερνετ! Περίμενε! Μπορεί τα δύο χρόνια τα κάνει για αυτό, θα ξέρει! Περίμενε! Χαιρετίσματα τώρα μου θύμισες Περικλή Τράιο. Ο Άρης είναι αίτητος αμαχίλιο έξω, να ξέρεις! Μου βγάζε κάτι για στατιστικά ο Πέρι εκπληκτικά! Στην εφημερίδα! Άντε! Αρσεναλάκι! Από την άλλη μπορεί να τρώγα 15 πέναλτι! Αλλά δεν το λέει! Ναι, ναι! Πες τα φίλε τις αλήθειες! Το πώς το παίζεις φιλελεύθερος και καλός με όλους. Το παίζει. Αλλά ορμάς σαν το χειρότερο άντε να μην χαρακτηρίσω. Όταν νομίζεις ότι φύγονται τα προσωπικά σου, δηλαδή οι ομάδες σου και αυτά. Έτσι. Είναι αξιοσημείωτο ρε φίλε. Θες εμείς να λέμε τα πάντα και τον Πάοκ να τον κατηγορούμε, αλλά να πούμε κάτι για τις ομάδες σου. Ορμάς από Μπουλντόγκρε. Για τον Ηρακλή. Yeah. Πες τα φίλε. Κατάλαβες και εσύ. Μπράβο. Τι έχει πει για τον Ηρακλή. Τίποτα. Δηλαδή. Και άμα βγαίνουμε και τα λέμε τους ορμά και τους κλείνει, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Εγώ θυμάμαι μετά το 3-4 που ήταν εκείνο το παιχνίδι. Έτσι και το 1-6, πέστα. Εγώ βγήκα και σε είπα ότι δεν πρέπει να ξαναμιλήσει με αυτό το παιχνίδι να ξαναμιλήσει για τερματοφύλακα που παίζει ενάντια στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και έβγαινε και μόνο που δεν έβρισε. Έτσι. Περίμενε λίγο. Δεν μου λες. Πήρε φορά τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Ναι. Κατ' επίβαση φιλελεύθερος. Άκουσε με λοιπόν. Στο 1-6 με τον Αμπάρι ο Ηρακλής νίκησε ή έχασε. 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 Ενώ του ΠΑΟΚ όλοι κουλοσιέριδες κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τώρα τον αποστόπωσες, ναι. Καλημέρα. Τον έσκησες. Ασλαμάρα. 7-16 τώρα σε λίγο το μήνυμα. Ασλαμάρα. Τώρα σε δεν μπορεί να βγάλει γραμμή. Έλα, πάμε γρήγορα. Παίρνει μία ώρα δεν μπορεί να βγάλει γραμμή το παιδί. Γρήγορα, πάμε. Από ένα λεπτό. Πάμε. Επόμενος. Δεν θα φύγετε. Πού πάμε. Όταν τελειώσουμε, εδώ θα είστε μαζί μου. Γιατί.
Ξέρεις γιατί. Φτσάτε... Ξέρεις γιατί. Ναι, 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 ξέρεις γιατί. Δεν φύγετε. Εδώ θα είστε. Γιατί. Όχι, εγώ θα φύγω. Όποιος μου ξαναβρει στη μάνα θα είστε εδώ πέρα. Ποιος εδώ. Ποιος έβρισε. Πάμε. Ποιος έβρισε. Πάμε. Καλημέρα. Πάμε. Περίμενε. Υπάρχει τέτοιο περιστατικό. Πάμε. Πάμε. Υπάρχει τέτοιο περιστατικό. Τον ορμόξω εγώ. Πάμε ρε που στη μιλάμε. Πάμε ρε ήρεμα. Όχι. Έστω διάλογο. 20 ευρώ όπα. Γιατί βρίζε. Ρε σεβαστείτε μιλάει ο άνθρωπος. Πού μιλάει δεν μιλάει. Τον ακούς να μιλάει. Προλαβαίνω. Ναι. Άντε ρε φίλε μου, ποιος έβρισε ρε φίλε, έβρισε κάποιος. Άμα σε έβρισε τον αναλάβω εγώ. Φίλε μου. Α, γι' αυτό έβρισε βγήκε τα χαμάτα. Ρατσιστικό, τα χαμάτα ρατσιστικό ήτανε. Όχι ρε, τους έρχεσαι στους προηγούμενους άλλους δύο. Πάμε. Δηλαδή το χορτάρι φταίει στο δεντροπόταμο, η χούντα μας το φέρε. Απορούσα. Τι, στο δεντροπόταμο τι έφερε. Η χούντα το χορτάρι, γι' αυτό παραμένει. Το χορτάρι. Πάμε για το άλλο. Το άλλο χορτάρι. Το άλλο χορτάρι. Ναι. Να μην το έστριψε μόνο. Ο Γιώργος, ο Αριανός από ναι, τη Μισκή, ναι, ναι, θέλει ναι, να πατήσει κόρνα ναι, με, ναι. Αγροτικό, με αγροτικό ή με τρακτέρ. Δεν μας το πει αυτό. Με τρακτέρ. Πάμε με το άλλο. Mm. Θέλω όλοι οι παοξίδες να βρουν το email του διαιτητή Νορβηγού, να του στείλουν βίντεο στο email του. Λίκη Άρης, να δούμε ποιο θα στηρίξει την Κυριακή. Ωραίος. Έγινε τα χαμάτα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Επόμενη τελευταίος. Έλα, δύο περιμένουμε. Πού τα κατάφερα πάλι, ναι, μ' ακούτε. Πες το γρήγορα. Γρήγορα. Το 1974, για τους φίλους τους παοξίδες, ο Δημήτρης Σταυρίδης, ο Δημήτρης Σταυρίδης, το 1974, Άρης ΑΕΚ σκοράρει 1-0. Ναι, ναι. Και ο ΠΑΟΚ κατακτάει το πρωτάθλημα. Το 76 πήραμε το πρωτάθλημα, φίλε. Όχι το 74. Έλα. Πότε ήτανε, το 76 πήρα το πρωτάθλημα. Έκανα, τι να κάνω, τα έχω τα χρονάκια μου, μπράβο. Λοιπόν, αν μου πει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ ότι σήμερα θα γίνει αυτό το πράγμα αντιστρόφως ανάλογα, αν το πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει, άλλες εποχές. Αν πιστέψει ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει ώστε να ευνοηθεί ο Άρης, εντάξει, τι να πούμε. Να τα λες όμως όπως έχουν τα πράγματα. Ο Άρης δεν κέρδισε πρώτη-τελευταία αγωνιστική την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ. Ο Άρης έπαιξε με την ΑΕΚ 6 αγωνιστές πριν το τέλος. Α, 6. Ναι. Δεν ήταν αιτία δηλαδή που πηγαίνατε χεράκι-χεράκι. Η ΑΕΚ είχε κάνει τρεις μαζεμένες γκέλες εκείνη τη χρονιά. Ναι. Ναι. Ήταν δεν μπροστά δεν και έκανε τρεις μαζεμένες γκέλες. Τρεις μαζεμένες γκέλες. Αν Παπαδόπουλε πιστεύεις πραγματικά. Ναι. Εσείς με την καλαμαριά ρε συμβαίνω λεγκόλο. Δεν σου λέω ότι θα γίνει σήμερα αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι θα αυτό το κάνω πάλι. Ναι. Αλλά δεν. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύετε. Ναι. Δεν έδωσε ο Άρης πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Μπορείστε. Έτσι όπως το θέτεις, εσύ θέτεις ότι ο Άρης έδωσε πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Δεν έγιναν λίστα πράγματα. Παναγιώτη, νικάει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε τρεις μαζεμένες ισοπαλίες εκείνη την χρονιά. Το ήταν μπροστά μας. Πώς την μόνο ο Άρης θα κάνει αυτό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πες μόνο ο Άρης θα κάνει αυτό. Δεν πειράζει. Μαζί με άλλα αποτέλεσματα. Το βασικό ήταν αυτό όμως. Ναι, αλλά... Γιατί δεν είναι βασικό ότι έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό ή ότι έφερε ισοπαλία με τον Άρη. Με τον Παναθηναϊκό ισοπαλία. Ναι. Είναι το ίδιο. Ναι, ήταν τον Άρη. Ναι. Έτσι όπως το θέτει όμως είναι σαν να γίνει αυτό. Τώρα λες όμως αφήνεις υπονοούμενα ότι εγώ θα κάτσω να χάσω τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ. Δεν άφησα ποτέ υπονοούμενα εγώ. Ωραία. Τελευταίος. Ευχαριστούμε. Πες το, πες το. Ήμουνα 18 χρονών όταν το είδα στο Βόλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Δεν μπορώ να έχω αισθήματα για τους γειτονές μου, έτσι. Ναι. Το ήμουνα 18 χρονών. 18 χρονών όταν βλέπεις κάτι που διαμορφώνεις και απόψεις, γίνεται το χαρακτήρα σου, έτσι. Σε πληγώνει, βέβαια. Λοιπόν, βεβαίως με πληγώνει. Ναι. Πάμε και στο παρακάτω. Κατάλαβα. Ο Μπράνισλαβ Περέλεβιτς ρωτούσε στον Ιβκοβιτς τι θα κάνει στις βολές. Για να μην έρθει αντιμέτωπος, όταν αισθανόταν ο ΠΑΟΚ ότι είναι πιο ισχυρός από τον Άρη, φοβήθηκε ο ισχυρός ΠΑΟΚ να παίξει με τον Αστερέστερο έτσι. Και ωραία. Κάτι ακόμα. Επέλαξε και αντίπαλο. Ακόμα. Και την Κυριακή το Κλαρίνο. Για την Κυριακή το Κλαρίνο. Για να έχει πλεονέκτημα έδρα. Και την Κυριακή το Κλαρίνο. Το Κλαρίνο την Κυριακή. Και κάτι ακόμα. Σε περιμένω Μάριε την Κυριακή. Ναι. Γιατί περιμένεις πολλά. Ναι. Έχω την εντύπωση. Ναι, μ' ακούς. Πάμε για να κλείσουμε. Πάμε. Ναι, νόμιζα μου κλείσατε. Λέω, σε περιμένω την Κυριακή στο γήπεδό σου να έρθεις να κάνεις επίθεση, έτσι. Όχι όπως στον πρώτο γύρο που είχαμε 70-30. Βρε, μη σε νοιάζει τι θα κάνω εγώ. Α, είσαι και Λίβερπουλ, είδες. Τώρα το πάμε στο τελευταίο. Πολύ ωραίο. Στο τελευταίο. Τελειώσαμε. Στο τέλος ήσουν φοβερός. Πείτε μου, επειδή έχω χάσει επεισόδια προφανώς, ποιος σε εκνεύρισε και σε απείλησε να τον πιάσω εγώ. Άστο. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα απειλείτε κανέναν εδώ. Δεν μιλάω σοβαρά τώρα. Έλειπες. Λοιπόν, πάμε. Πότε έλειπα, ρε φίλε. Έλειπες. Όταν ήσουν το τρίμερο. Λοιπόν, πάμε. Μάριε, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή.
στα 3 θα έχει. 0 στα 3 θα έχει. Glenn Close δεν χάνει πρώτο γυναικείο. Λάνθιμο στο πολύ 3. Και ταινία έκπληξη το Green Book. Τα φιλιά και την αγάπη μου, να σε καλά, Αριανέ. Πάμε στο μήνυμα του Γέστε 7. Πάμε. Red Devils, κάντε απλά ένα καλό παιχνίδι και θα κερδίσετε. Παίζετε με τον πιο εύκολο αντίπαλο. Μπαίνουν, προσκυνάν, φεύγουν, διαλύονται. Άλλη μία φορά. Μπαίνουν, προσκυνάν, φεύγουν, διαλύονται. Να σε καλά, Γέστε 7. Θα πούμε τη Δευτέρα. Νικητές. Νικητές των διαγωνισμών. Ξεκινάμε με τον Αρίστο θέατρο. Αλέξανδρος Παύλου και Κωνσταντίνος Μακέδος. Αλέξανδρος Παύλου και Κωνσταντίνος Μακέδος. Εντάξει, τι θα πάνε. Μάρτιν Τέρνερ. Χρύσανθος Τσουμής και Στυλιανός Στυλιανού. Χρύσανθος Τσουμής και Στυλιανός Στυλιανού. Και στον Παύλο Παυλίδη πηγαίνουν οι Ελίνα Μουμτζίδου, Ντίνος Καλτάκης. Επαναλαμβάνω, Ντίνος Καλτάκης, Ελίνα Μουμτζίδου. Παιδιά, ναι, εντάξει, οκ. Okay, okay. Καλή, ωραία, ένταση. Ωραία, μια χαρά Παρασκευή, ρε φίλε. Ένταση, okay, ένταση. Ξέρω, παραμονή, πάω κάρις ήταν. Παραμονή, πάω κάρις. Κρατάω εγώ το, αν τους νικήσουμε στην Τούμπα, θα πατήσω και μια κόρνα του Γιώργου, πραγματικά με διέλυσε. Και κρατάω και του Γέστε 7, ο παδού του Ολυμπιακού, που για μία ακόμη βραδιά δεν είχε ούτε ένα γραμμάριο τύχης, ούτε ένα γραμμάριο τύχης στην Ευρώπη, η τύχη του γύρισε την πλάτη. Red Devils, κάντε απλά ένα καλό παιχνίδι και θα κερδίσετε. Παίζετε με τον πιο εύκολο αντίπαλο. Μπαίνουν, προσκυνάν, φεύγουν, διαλύονται. Χρήστο, είναι απίστευτο το να μην έχεις χιούμορ. Να υποστηρίζεις βρετανική ομάδα και να μην έχεις χιούμορ, εάν μη τι άλλο, λες, άιμε στους κόκκινους διάολους. Άμε στους κόκκινους διάολους.